Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 10 ακριβώς. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Κατά τα γνωστά της Παρασκευής, δίχως τον Μάκη Κουρί, ο οποίος ετοιμάζει το παρόν της Κυριακής. Και ενώ η πολιτική ζωή αλλά και η χώρα, θα λέγαμε, κινείται στον ρυθμό της ΔΕΘ. Στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το επίκεντρο των γεγονότων, όπου είχαμε και συναντήσεις, και έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε φρούριο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, 5.500 αστυνομικοί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων, αλλά και επειδή έχουμε Αμερικανούς υψηλούς προσκεκλημένους, είναι σίγουρο ότι έχουμε και FBI, CIA και όλους όσους συνοδεύουν πάντοτε τις αποστολές των Αμερικανών. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι και η NSA από το κέντρο της έχει ενεργοποιηθεί εδώ. Εκτός από αυτά που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, ανησυχία υπάρχει για το συλλαλητήριο. Το έχουν προαναγγείλει, το ετοιμάζουν εδώ και μέρες, πολλή συζήτηση έχει γίνει. Ανησυχία και για την μαζικότητα, αυτού του είδους ανησυχία υπάρχει στην κυβέρνηση βέβαια, αλλά η ευρύτερη ανησυχία είναι και η ευχή όλων να είναι ειρηνικό, να μην υπάρξουν δηλαδή οποιαδήποτε παρατράγουδα, γιατί μέσα σε αυτό το πλήθος που αναμένεται να είναι σε κάθε περίπτωση μεγάλη, πάντοτε παρισφρίουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν πιο έντονες απόψεις. Ας ελπίσουμε να περιοριστούν στις απόψεις μόνο. Τώρα, το βασικό βεβαίως θα είναι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι του Πρωθυπουργού, και λένε ότι θα έχει αρκετά πράγματα. Ο κ. Τσίπρας θέλει να δώσει την εντύπωση ότι από εδώ και στο εξής είμαστε στην μεταμνημονιακή περίοδο και να το σηματοδοτήσει αυτό και με συγκεκριμένα πράγματα. Και έτσι αναμένονται τουλάχιστον εξαγγελίες για τον ένφια με μείωση έως και 30% αλλά από το 2019, μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%, μείωση του πρώτου συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα και επίσης κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Δηλαδή ένα συνολικό πακέτο το οποίο εστιάζει στην μείωση της φορολόγησης. Τώρα, ποιοι θα αναποβιστούν από αυτές τις μειώσεις μένει να φανεί. Η στόχευση, από ό,τι λέγεται, είναι κυρίως να αναποβιστεί η μεσαία τάξη. Πάντως, το πρόσημο που θα προσπαθήσει να δώσει ο Πρωθυπουργός αφορά κυρίως τα εργασιακά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα αναφέρει ή θα υπενυχθεί για την αναστολή ή αναβολή της μείωσης των συντάξεων. Είναι δύο κινήσεις που εκτός από το ότι θα σηματοδοτήσουν το πέρασμα στην μεταμνημονιακή περίοδο και θα φρεσκάρουν και το αριστερό πρόσωπο στο χαρακτήρα του κόμματος που έχει ξεθοριάσει μετά από 3,5 χρόνια μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός είχε και συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Wilbur Ross, ο οποίος είπε και καλά λόγια. Είπα λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Ross, στηρίζουν την ΔΕΘ, αφού είναι και η τιμόμενη χώρα, την Ελλάδα και την οικονομία της. Λοιπόν, το συλλαλητήριο όμως αύριο δεν θα είναι τόσο για τα οικονομικά, θα είναι κυρίως για το Σκοπιανό. Και εκεί έχουμε εξελίξεις. Πασαρέλα κοντεύουν να γίνουν τα Σκόπια από τους επισήμους που πηγαίνουν εκεί. Σήμερα ήταν ο Σεμπάστιαν Κούρτς, καγκελάριος της Αυστρίας. Θέλουμε να δούμε τη Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο κύριος Κούρτς. Ενώνει και αυτός τη φωνή του με όλους τους επισήμους, ξεκινώντας από τον Τραμπ μέχρι την Μέρκελ, που θέλουν να ασκήσουν επιρροή για να μην μπούμε πίεση προς το λαό των Σκοπίων να πει ναι στο δημοψήφισμα το δικό τους στο τέλος Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσει και η υπόλοιπη διαδικασία για την έγκριση της συμφωνίας με την Ελλάδα και ακολούθως για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και να ξεκινήσει και η διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι τόσο σύντομη, θα πάρει χρόνο. Τώρα, είχαμε και ένα Eurogroup σήμερα. Η είδηση δεν ήταν τι είπε για την Ελλάδα, αλλά ότι δεν είπε για την Ελλάδα. Μετά από πολλά χρόνια είχαμε ένα Eurogroup το οποίο δεν αναφέρθηκε, τουλάχιστον η συνέντευξη τύπου που έγινε μετά, η καθιερωμένη, δεν ακούστηκε καν η λέξη Ελλάδα. Τώρα, αυτό μάλλον καλό είναι, γιατί όποτε ασχολούνταν με εμάς δεν είχαμε στη συνέχεια κάτι θετικό. Από τη Δευτέρα όμως αρχίζει και ο πρώτος μεταμνημονιακός έλεγχος. Και από το πώς θα πάει αυτός ο έλεγχος θα φανεί και αν τελικά η κυβέρνηση θα πάρει το πράσινο φως για να μην κάνει την μείωση των συντάξεων.
Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Και μαζί μου είναι ο κύριος Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος από το Independent Balkan News Agency. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Σπύρο. Ο κύριος Νίκος Ιγκλέσης, δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Νίκος Στέφος, επίσης δημοσιογράφος από τον Φιλελεύθερο, αρθρογράφος από τον Φιλελεύθερο. Καλησπέρα, Σπύρο. Νίκο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Θρασίβουλος Μίαρης, φοροτεχνικός, αντιπρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων, γιατί νομίζω ότι και εκεί γίνονται σημαντικά πράγματα. Αν σε κάτι στενάζουν οι περισσότεροι Έλληνες τουλάχιστον, είναι σε ό,τι αφορά την φορολογία. Τα πρώτα στοιχεία που είχαμε λένε ότι από τις δηλώσεις του 2017 που εκαθαρίστηκαν, 250.000 άνθρωποι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση. Και βεβαίως όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. 1 εκατομμύριο περίπου είναι οι δεσμευμένοι λογαριασμοί από την εφορία για χρέη πάντοτε προς το δημόσιο, και 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστούν στην εφορία. Δεν είναι καλά δείγματα αυτά, και κυρίως δεν είναι καλά γιατί δείχνει ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός πια των πολιτών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και καταφεύγουν εκεί. Χωρίς όμως αυτό να λαμβάνεται υπόψη και από την κεντρική εξουσία για να κάνει ουσιαστικές ρυθμίσεις ή απαλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Ίσως δεν μπορεί να κάνει. Κύριε Γκουτζάνη, δεν μπορεί να κάνει. Για πέστε μου γιατί, ενδιαφέρουσα άποψη. Ναι, γιατί η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρόνο προκειμένου να πληρώνει τους στόκους του χρέους. Αυτή είναι προϋπόθεση απαραίτητη για να μπορεί η Ελλάδα να αναπνέει μέσα στην Ευρωζώνη και να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος της. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όποια και να ήταν, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι σημαντικό, γιατί θα σας θυμίσω ότι πέρσι και πιθανότατα φέτος, εκτός από το πρωτογενές πλεόνασμα, επετεύχθηκε και ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα. Δηλαδή, με το πρωτογενές πλεόνασμα πληρώσαμε τους στόκους του δημόσιου χρέους και μας περίψεψε και 1,5 δισεκατομμύριο. Όλη η ιστορία τώρα, λοιπόν, και όλη η αναμονή για το αν θα υπάρξουν κάποιες φοροελαφρύνσεις ή κάποιες αυξήσεις ή οτιδήποτε, βασίζεται σε αυτό το επιπλέον δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο πέρσι σας λέω ήταν 1,5 δις, τώρα μπορεί να είναι 1,600 ή και ίσως λιγότερο στο τέλος του 18. Λοιπόν, αυτό μπορεί να διαθέσει η κυβέρνηση, τίποτα περισσότερο. Το ερώτημα πάντως είναι ότι όσο διατηρείται το 3,5% του πλεονάσματος, τι δυνατότητες έχει η ελληνική οικονομία? Κύριε Κουτσάνη, το πλεόνασμα είναι απαραίτητο. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το 3,5%, είναι απαραίτητο. Γιατί αν μια χώρα με το τεράστιο χρέος που έχει η Ελλάδα, 345 δισεκατομμύρια, δεν πετυχαίνει πρωτογενές πλεόνασμα ικανό να πληρώνονται οι τόκοι του χρέους, τότε θα πρέπει κάθε χρόνο να δανείζεται επιπλέον ποσά για να πληρώνει τους στόκους. Έτσι το χρέος θα αυξάνεται και θα αυξάνονται και οι τόκοι. Λοιπόν, εφόσον όσοι λένε ότι είναι υπερβολικό το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, πρέπει να μας πούνε αν θέλουν να πληρώνουμε το δημόσιο χρέος. Και κατά συνέπεια, αν δεν πληρώνουμε το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να βγούμε και από το ευρώ. Λοιπόν, αυτά πάνε κουστούμι. Δηλαδή, το ευρώ, το δημόσιο χρέος και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ένα κουστούμι. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα και να αφήσεις τα άλλα. Να. Όταν γιατί αλλιώς μια χώρα, ορίστε. Όταν αφαιρούνται όμως από την οικονομία 3,5% του ΑΕΠ της για το πλεόνασμα, τότε από πού θα βρει πόρους για την ανάπτυξη? Από πουθενά. Μέχρι στιγμής... Από πουθενά δεν θα βρει πόρους. Αλλά πείτε μου εσείς, και αν δεν έχεις τα λεφτά να πληρώνεις τους στόκους, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Αυτό μόνο... Να βγεις σε επιπλέον δανεισμό που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το τεράστιο χρέος. Μια ρύθμιση του χρέους έτσι ώστε να κατεβάζει την ανάγκη πλεονάσματος σε χαμηλότερο ποσοστό για να υπάρχουν πόροι και για την ανάπτυξη. Δεν βρίσκω εγώ κάποια άλλη λύση. Ναι. Εκτός εάν έχει ανακαλυφθεί. Η μόνη λύση. Αλλά την άλλη, από ό,τι έχω διαβάσει, καμία οικονομία. Με διαγραφή χρέους. Καμία οικονομία δεν τα κατάφερε να μπει σε φάση ανάπτυξης με τόσο μεγάλα πλεονάσματα.
Δηλαδή θα είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο στα οικονομικά χρονικά. Δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική παραγωγική ανάπτυξη της Ελλάδος. Μπορεί κάποια μικρή ανάπτυξη λόγω των εισρωών, του τουρισμού ή βάση περιπτώσει κάποιων άλλων παραγόντων να δίνει, όπως δίνει ήδη μια μικρή ανάπτυξη τάξεως του 1-1,5%, 2% κτλ. Αλλά αυτά ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη της χώρας χωρίς τη δυνατότητα χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων δεν μπορεί να υπάρξει. Και σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Αλλά σας λέω ότι είναι το θέμα της εξυπηρέτησης του χρέους. Δηλαδή άπαξ όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας εν συνεχεία, σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησαν ως βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των δανειστών. Παίρνεις αυτή τη θέση και επιλέγεις αυτή την πολιτική. Νομίζετε ότι είχαν επιλογή? Όχι, δεν είχανε. Η μόνη επιλογή θα ήταν... Τους επευλήθηκε αυτό. Τους επευλήθηκε, με εκβιαστικό μάλιστα τρόπο τους επευλήθηκε. Και μάλιστα με προγράμματα τα οποία μετά από 8 χρόνια αναγνώρισαν και οι ίδιοι ότι ήταν αποτυχημένοι. Βεβαίως, αποτυχημένα. Γιατί μάλιστα, τα προγράμματα... Τα χαρακτήρισαν και πανταγώδια αποτυχία μερικοί. Κύριε Γκουτζάνη, τα μνημόνια δεν γίνανε για να σωθεί ούτε η Ελλάδα, ούτε η κυβέρνησή της, ούτε τίποτα άλλο. Τα μνημόνια γίνανε για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης και να εξασφαλιστούν από χρεοκοπία οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες είχαν αγοράσει ελληνικά ομόλογα της προηγούμενης περίοδου. Μάλιστα. Και βεβαίως σαν κέρδος, σαν επιπλέον κέρδος για τους δανειστές είναι η αγορά της Ελλάδος, δηλαδή η αγορά των επιχειρήσεων, των... της ιδιωτικής περιουσίας και της δημόσιας περιουσίας. Μέσω αυτό, των κόκκινων δανείων. Αν είχε γίνει αυτό, νομίζω ότι θα υπήρξαν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Και δεν όχι, νομίζω βέβαια, ότι έχουν αγοράσει, δεν έχουν αγοράσει ούτε επιχειρήσεις, ούτε γη, ούτε οικίματα ή κατοικίες. Έχουν αγοράσει όλα τα φιλέτα. Έχουν αγοράσει όλα τα φιλέτα. Και βεβαίως... Έχετε κάποια παραδείγματα να μου πείτε? Βεβαίως. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια, ποιος θα πήρε τα ελληνικά αεροδρόμια? Τα αγοράσανε ή κάνανε επενδύσεις? Τι επενδύσεις? Επενδύσεις σημαίνει να φτιάξεις μια καινούργια παραγωγική μονάδα, να παράγεις κάτι περισσότερο, να απασχολείς περισσότερο εργαζόμενους κτλ. Εδώ έχουμε μια επιχείρηση που λειτουργεί ήδη και έρχονται και αλλάζει χέρια. Φεύγει δηλαδή τα αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη, είναι κλασικό παράδειγμα, διότι από ελληνική κρατική δραστηριότητα, επιχείρηση ελληνική κρατική, έγινε γερμανική κρατική επιχείρηση. Γιατί αυτοί που αγοράσαν τα αεροδρόμια είναι μια κρατική εταιρεία της Γερμανίας. Πάντως δεν είναι και πρωτότυπο. Ήδη από τότε που η Αγγλία πουλάγε τα δικά της φιλέτα σε κρατικές επιχειρήσεις της Γερμανίας κυρίως τις πουλάγε, και μάλιστα έχει επισημανθεί τότε ότι δεν είναι καλό το αγγλικό κράτος αν είναι το γερμανικό για να έχει αποδόσεις. Νίκο, τι λες? Εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η Ιταλία. Μην ξεχνάμε ότι την Τρενοσέ την έχουμε πάρει η Ιταλική κρατική εταιρεία. Προφανώς για την Ελλάδα όλα τα άλλα κράτη είναι καλύτερα από το δικό της. Είναι προφανές. Πάντως το βέβαιο είναι ότι όπως είπε, και ο συνάδελφος, σαφώς και υπάρχουν πολλά φιλέτα τα οποία έχουν πάρει και για τα οποία κυρίως ενδιαφέρονται να πάρουν στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι... Στο υπερταμείο την πλειοψηφία των μελών την έχουν οι ξένοι, απέτυσαν να την έχουν οι δανειστές, έτσι. Οι θεσμοί, όπως θέλετε αλλιώς να την πούμε, δεν έχουμε εκεί την πλειοψηφία. Δηλαδή την διαχειρίζονται οι ξένοι τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο έχει παραμέτρους στις οποίες θα τις δούμε στο μέλλον, θα τις συναντήσουμε μπροστά μας. Τώρα, όσον αφορά για το πλεόνασμα το οποίο έθεσες προηγουμένως, Σπύρο, πρέπει να σου πω ότι βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όταν το 3,5% θα πρέπει να το εξασφαλίσεις στραγγίζοντας και στραγγαλίζοντας το ό,τι παράγει αυτός ο τόπος, και αυτός που παράγει είναι κυρίως ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας κακά τα ψέματα δεν παράγει τίποτα. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, μπορεί να υπάρξει προοπτική.
Δηλαδή, να συμφωνήσει ένα μεγάλο πλεώνασμα, το καταλαβαίνω. Αλλά να είναι ένα πλεώνασμα το οποίο θα στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή και στην ανάπτυξη. Αν είναι να βγάζεις το ξύγκι από τη μήγα ξύγκι, για να το πούμε λαϊκά, και ταυτόχρονα να μην πληρώνεις αυτούς που χρωστάς ως δημόσιο για να εμφανίζεις λογιστικά ότι έχεις ένα πλεώνασμα, τότε αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ανεφαξίας και αντικρίσματος. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Μπουτζάνη. Συμφωνήσαμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 5,5 με 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τι θα γίνει από τη στιγμή που θα αρχίσει η άνοδος των επιτοκίων του ευρώ, του δολαρίου, έχει αρχίσει ήδη, και αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα των 5,5-6 δις δεν θα είναι επαρκές για να πληρώνονται οι τόκοι του χρέους, τότε θα πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το πρωτογενές πλεώνασμα, αν δεν θέλουμε να αυξάνεται το χρέος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και κάτι άλλο, ότι από το μνημόνιο μπορεί, από το πρόγραμμα βγήκαμε, από τα μνημόνια δεν βγήκαμε ακόμα. Τα μέτρα των μνημονίων υπάρχουν, είναι εδώ, υπάρχουν και καινούρια μέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί, έχουμε βάλει την υπογραφή μας αυτά, έχουμε δεσμευτεί ως χώρα, δεν λέω ως κυβέρνηση, έχουμε δεσμευτεί ως χώρα να τα πάρουμε, να τα εφαρμόσουμε. Επομένως, μπροστά μας έχουμε ακόμα σκληρές μνημονιακές πολιτικές. Θα πρέπει ο κόσμος αυτό να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και να μην λέμε στον κόσμο ότι από εδώ και μπρος θα αρχίσουμε να τρώμε σιγά σιγά με χρυσά κουτάλια. Ή θα επανέλθουμε στην παλιά εποχή που γινόταν πάρτι στην οικονομία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να μην αρχίσουμε να λέμε στον κόσμο να του τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Και ίσως ακριβώς επειδή είχε αρχίσει μια τέτοια προσπάθεια, ίσως λέω, γι' αυτό και οι αγορές αντέδρασαν με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν. Είδαμε δηλαδή το επιτόκιο στα δεκαετή ομόλογα, τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα, όταν βγαίναμε τυπικά από το πρόγραμμα να είναι στο 4,11% και πριν από 2-3 μέρες να έχουμε εκτοξευθεί στα 4,67%. Αυτό δεν είναι καθόλου. 4,30 είναι σήμερα. 4,30 είναι σήμερα. Πάντως είναι αυξημένα. Δηλαδή, σαφώς και είναι απαγορευτικά για να βγούμε στις αγορές και να προχωρήσουμε σε δανεισμό. Γι' αυτό και δεν βγαίνει και η κυβέρνηση. Επειδή έχουμε το διαιτές μαξιλαράκι. Επειδή έχουμε το διαιτές μαξιλαράκι. Ναι, αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε να σας πω, δεν λέει και πολλά πράγματα. Γιατί το διαιτές αυτό μαξιλαράκι κάποια στιγμή θα τελειώνει. Δεν μπορούμε να κουμπάμε σε αυτό το μαξιλαράκι για να μην βγαίνουμε στις αγορές και εμείς να συνεχίσουμε εδώ μια πολιτική πάλι παροχών. Το θέμα είναι ότι τα επιτόκια. Όταν η Ελλάδα αποφασίσει, κρίνει δηλαδή ο ΟΔΙΧΟ, ο οργανισμός που διαχειρίζεται το χρέος να βγει στις αγορές, μπορεί να έχουν αυξηθεί, όχι λόγω Ελλάδος, αλλά λόγω Ιταλίας, όπως αυξηθήκαν λόγω Τουρκίας, λόγω διεθνών συνθήκων δηλαδή. Πάντως, η αντίδραση των αγορών δεν ήταν τώρα λόγω Ιταλίας και νομίζω ότι τα προβλήματα Ιταλίας και Τουρκίας ήταν το τελευταίο διάστημα και όχι η παροχολογία. Τις τελευταίες μέρες, κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι τουλάχιστον διαρρέει από τις Βρυξέλλες και από το εξωτερικό. Η αύξηση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων δεν ήταν λόγω Ιταλίας και Τουρκίας, ήταν ακριβώς λόγω της διαφαινόμενης αρχικά πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παροχές. Γι' αυτό και αν προσέξατε τις τελευταίες δύο μέρες, βλέπουμε μία συγκράτηση στην κυβερνητική παροχολογία. Δηλαδή, δεν ανεβαίνει ή δεν ανέβηκε μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας με την ίδια ορμή της υπόσχεσιολογίας για τη διανομή πάλι παροχών, για να προχωρήσει σε παροχές. Είναι πολύ πιο συγκρατημένο το πακέτο με το οποίο ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και το Σάββατο που θα προχωρήσει, αύριο δηλαδή που θα προχωρήσει στην. Μα μπορεί μια χώρα να ζει, να αναπνέει, να πορεύεται στο μέλλον χωρίς να μπορεί να κάνει μια πολιτική επιλογή και να κοιτάζει μόνο πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αυτό είναι απόλυτη κατάντια δηλαδή. Δυστυχώς δηλαδή, ζούμε στον αστερισμό των αγορών και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και όλες σχεδόν τις χώρες. Και των διαρροών, των Βρυξελών και των υπόλοιπων δημοκρατικών δυνάμεων. Μάλιστα, μαζί μας. Με αυτές όμως συναλλάσσεται η κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε, με αυτές συνυπογράφει, με αυτές διαπραγματεύεται και με αυτές θα έχει να κάνει όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον. Και εμείς αναμεταδίδουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα για να κάνουμε καλό στην ελληνική οικονομία. Όταν μας αφήνουν, έτσι λοιπόν. Μαζί μας και ο κύριος Θρασίβουλος Μιάρης, τον παραγγείλαμε. Καλησπέρα. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων. Ναι. Τι κάνουν οι φορολογούμενοι, τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πρώτες αυτές. Μπαίνοντας και εγώ στην συζήτηση, να πω από το δικό μου τομέα ότι
Η χώρα χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγή όλου του φορολογικού συστήματος. Δεν μπορεί να σταθεί μία οικονομία μειώνοντας μισθούς και συντάξεις και αυξάνοντας μονίμως τη φορολογία. Δεν μπορεί η πηγή, αν το θέλετε, ζωής αυτής της οικονομίας να στηρίζεται σε βεβαιωμένους άδικους φόρους, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδος. Ήδη τώρα συντάσσουμε μία ολόκληρη λίστα με τα παράπονα, τα οποία και τα αιτήματα που έχουν προσφύγει προς τη δικαιοσύνη, για να δούμε ουσιαστικά τι. Μία μικρή ανάπτυξη στο μικρομεσαίο, στον μικροεπαγγελματία. Δεν μπορεί, όταν έχουμε ένα φορολογικό σύστημα τέτοιο με τόσο υψηλή, με τόσο υψηλούς συντελεστές, να προσθέτουμε ένα αντίστοιχο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά προσθέτει φορολογία. Φτάνει το οποιοδήποτε επιχείρημα στην Ελλάδα στο 75%. Είναι μη ανταγωνίσιμη η Ελλάδα πλέον. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που δεν πηγαίνει το κράτος σε μία πολιτική μόνο παροχών και επιδομάτων, είδαμε με το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, και δεν στηρίζεται η ανεργία. Δεν έχουμε προγράμματα για να έχουμε είσοδο νέων μέσα στο σύστημα και ανέργων που μπορούν να εισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη τη δική μας, να αλλάξει τελείως το φορολογικό σύστημα, να γίνει δικαιότερο, να φύγει ο ασφαλιστικός νόμος, να μην συνδέεται με τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, γιατί αυτά οδηγούν ακόμα και τον πιο μικρό επαγγελματία σε επίπεδο φόρο διαφυγής, μόνο και μόνο για διαβίωση. Θα πρέπει να ενταχθούν προγράμματα έτσι ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση και όχι η ανεργία. Τονίζουμε ότι δεν μπορούν οι πράξεις οι οποίες επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές να μην πηγαίνουν σύμφωνα με την πορεία της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία απασχολεί 2, 3, 4 ανθρώπους να παίρνει πρόστιμο άδικο κατά εμάς 1500 για τυχαία απασχόληση προσωπικού. Δεν μπορεί η απόδοση της δικαιοσύνης για αυτές τις πράξεις, για τις διοικητικές πράξεις προς το κράτος, να καθυστερεί για μας πάνω από το εξάμηνο. Αν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη με τους βαθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο χρόνος απόδοσής του είναι 6 χρόνια. Αν κάποιος λοιπόν έχει μία επιχείρηση που απασχολεί κόσμο και επενδύει στην Ελλάδα, μέχρι να δικαιωθεί θα πρέπει να δώσει το σύνολο της επιχείρησης, αλλά ακόμα και εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Πάντως, όλα αυτά, όταν στη Γερμανία έχουμε στους 6 μήνες απονομή δικαιοσύνης στα διοικητικά δικαστήρια. Πάντως, όλα αυτά που περιγράφεται είναι μια πορεία που μάλλον θα μας βγάλει από το ευρώ, κυρία Μιαρή. Γιατί δεν νομίζω ότι οι δανειστές θα δεχθούν αναθεώρηση και αναμόρφωση βάθρων του φορολογικού συστήματος και όλες αυτές τις μειώσεις. Δεν είναι μόνο αυτή η λύση. Μα η αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών και όλα επευλήθηκαν εκβιαστικά από τους δανειστές. Δεν είναι αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση. Ή τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Έχουν υπάρξει δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, ειδικά ψεύτικες, από την Κομισιόν. Πώς είναι ψεύτικες δηλώσεις. Τι θα πει ψεύτικες δηλώσεις. Βεβαίως. Οι δηλώσεις είναι δηλώσεις, δεν είναι δηλώσεις. Είναι από πάνω του. Είπαν ότι την επιλογή για την επιβολή φόρων την έκανε η κυβέρνηση. Δεν την έχουμε κάνει εμείς. Μην ξεχνάμε ότι τους θηριώδεις φόρους. Μην ξεχνάμε ότι οι θηριώδεις φόροι κατά βάση επιβλήθηκαν στην τριετία από το 2015 και μετά. Δεν σημαίνει ότι δεν επιβλήθηκαν και πριν. Σαφώς και επιβλήθηκαν. Σαφώς και επιβλήθηκαν.
Το 10, το 11, το 12. Ναι, αλλά υπήρξε και αντιστροφή. Υπήρξε και μείωση του ΦΠΑ στο... στην εστίαση. Στην εστίαση. Σιγά το θέμα. Όχι, δεν είναι. Σιγά έτσι, το θέμα. Διότι υπήρχε και μείωση και στο φόρο πετρελαίου. Και στο φόρο πετρελαίου. Η επιβολή έτσι, των φόρων. Πετρελαίου θέρμανσης. Το είπα και προηγουμένως. Και επανήλθαμε όχι απλώς. Επανήλθαμε όχι μόνο στο 23% στο φόρο της εστίασης, αλλά πήγαμε και στο 24%. Και όχι μόνο φόρο πήγαμε στο 24% για την υπηρετική Ελλάδα, πήγαμε και στα νησιά. Όπου υπήρχε μια ειδική φορολογική πολιτική. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, ήμουνα σε νησί και μάλιστα κριτικό νησί το καλοκαίρι στις διακοπές μου. 24% είδα πρώτη φορά τον φόρο. Λοιπόν, τον θα σας πω κάτι πολύ ενδεικτικό για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέω. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή του ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2018, για 6 μήνες δηλαδή, στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λόγω των μεταναστευτικών ροών. Το κόστος αυτό της αναστολής εφαρμογής του ΦΠΑ ήταν 28 εκατομμύρια, όχι δις, εκατομμύρια. Όταν γινόταν το Eurogroup του Ιουλίου, η Γερμανία έβαλε βέτο και είπε για να εκταμιεύσουμε τα 15 δις της τελευταίας δόσης του μνημονίου, η Ελλάδα πρέπει να βρει ισοδύναμα 28 εκατομμυρίων. Και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να βρει τα ισοδύναματα, 28 εκατομμυριάκια αυτά, έναντι 15 δις, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κύριε Μιάρη, επειδή είπατε ότι συγκεντρώνεται παράπονα, ποιο είναι το πιο συχνό, ας το πούμε έτσι, αυτό που ουσιαστικά εμείς παίρνουμε είναι η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Όταν έχουμε... Εννοείται σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. Σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. Του πολίτη με την φορολογική διοίκηση. Ναι. Έτσι. Όχι μόνο φορολογικής διοίκησης, αλλά γενικά της δημόσιας διοίκησης για πράξεις που επιβάλλονται προς πολίτες, προς φορολογουμένους. Έρχονται και καταθέτουν ουσιαστικά την πράξη. Έχουμε προβεί σε μία πλήρη καταγραφή όλων αυτών των πράξεων, κάνουμε αξιολόγηση και πηγαίνουμε στα διοικητικά δικαστήρια καταθέτοντας ουσιαστικά... Για να το πω απλά, ότι σε περιπτώσεις δηλαδή που θεωρεί ο πολίτης ότι αδικείται, δεν μπορεί να βρει το δίκιο του. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις πολύτεκνης οικογένειας, η οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να βγει στον δρόμο, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να καταβάλει φόρους που στα προηγούμενα χρόνια, λόγω του αφορολογήτου, της αύξησης του αφορολογήτου, μπορούσε να έχει και να καταβάλει και να έχει τη διαβίωση, τη σωστή διαβίωση. Έχουμε περιπτώσεις οι οποίες έχουμε πράξεις που επιβάλλονται από τη δημόσια διοίκηση σε εταιρείες και σε φυσικά πρόσωπα που ήδη είναι πτωχευμένα. Έχουμε περιπτώσεις που για το προηγούμενο διάστημα και μέχρι το έτος 12 γίνονταν εξολογιστικός προσδιορισμός από τη στιγμή που υπήρχε απώλεια των βιβλίων και των στοιχείων της οποιασδήποτε επιχείρησης. Έχουμε περιπτώσεις οι οποίες έρχονται σε εμάς, τις οποίες τις αναλύουμε και μία ομάδα από έγκριτους δικηγόρους προσπαθεί να υποστηρίξει στα διοικητικά δικαστήρια, έτσι ώστε να έχουμε το πλέον φυσιολογικό, την απονομή της δικαιοσύνης σε αυτά τα ζητήματα. Σπύρε. Τι να πω. Θα πιάσουμε μετά το διάλειμμα τα δικά σου. Ρωτάω αν θέλεις ένα σχόλιο. Ναι, θα ήθελα να πω ότι στην επιχειρηματικότητα δυστυχώς στην Ελλάδα πληρώνουν οι μικροεπιχειρηματίες. Υπάρχουν πτωχευμένες επιχειρήσεις με πλούσιους επιχειρηματίες. Και ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνουμε εμείς πιο συνεπείς απέναντι στο κράτος και το κράτος ανταποδοτικά με τη φορολογία. Καλά, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε πιο συνεπείς. Δεν έχουμε. Ό,τι είχαμε, μας τα πήρε. Νομίζω, εντάξει, οι καλές εποχές, τα χρήματα που βγήκανε διοχετεύτηκαν αλλού. Οπότε αυτή τη στιγμή...
Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, δηλαδή δεν αφορά την πλειοψηφία των πολιτών. Σίγουρα. Αφορά μια κατηγορία. Ο κ. Μιέρης μιλούσε για τους επιχειρηματίες, για φορολογούμενους επιχειρηματίες περισσότερο. Ο οποίος ένας, ο οποίος δεν προφανώς έχει. Εννοούσε μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία που περιγράφεις εσύ, είναι διαφορετική. Ναι, οι οποίοι όμως δεν είχαν ασφαλισμένο ή καταγεγραμμένο έναν υπάλληλό τους και πληρώνουν πρόστιμο 10.500 ευρώ. Ναι. Αυτό δεν θεωρώ την αδικία. Είναι γνωστό. Είναι ότι εφόσον δεν έχεις, δεν έχεις καταγράψει έναν υπάλληλό σου και συλληφθείς γι' αυτό, ναι, νομίζω πρέπει να πληρώσεις το πρόστιμο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι η αντιμετώπιση από τη δημόσια διοίκηση και η γραφειοκρατία την οποία αντιμετωπίζεται. Αν πληρώσετε το πρόστιμο κατευθείαν ή κάνετε διακανονισμό, δεν νομίζω να έχετε κανένα πρόβλημα γραφειοκρατίας. Ναι, δεν είναι μόνο η ανασφάλιστη εργασία. Είναι και τα τυχαία γεγονότα, η παραβίαση του ωραρίου. Είναι πολλές φορές η όλη διαδικασία τόσο δύσκολη, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και μάλιστα νυχτερινές. Έχουμε αλλαγή βάρδιας ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης, πηγαίνει και το πρόστιμο. Δηλαδή μια επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 50 άτομα για μια καθυστέρηση του υπαλλήλου στο τέταρτο παίρνει 15.000 πρόστιμο. Εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν. Όπως και η αντικειμενικότητα του ελέγχου τη στιγμή που βρίσκεται κάποιος σε εργασία και έχει αλλάξει ωράριο ή έχει αλλάξει ημέρα εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν με ένα πολύ σαφή σύστημα, έτσι ώστε ηλεκτρονικά να μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη και από την απέναντι πλευρά. Παλιότερα, και συμφωνώ σε αυτό, είχαμε πολύ μεγάλη αδήλωτη εργασία, δηλαδή εργαζόμενους τους οποίους ήταν ανασφάλιστοι και δουλεύαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει σε πολύ χαμηλά τέτοια όρια. Βέβαια, οι ελεκτικοί μηχανισμοί και η γραφειοκρατία η οποία δημιουργεί οι αποφάσεις και οι νόμοι και οι βασικοί νόμοι για την ανασφάλιστη εργασία δημιουργούν ένα τρομερό εκρηκτικό πρόβλημα προς τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε μία επιχείρηση η οποία απασχολεί 5 άτομα με πλήρη ωράριο, και μιλάμε πάντα για πλήρη ωράριο γιατί ξέρουμε και το σύνηθες φαινόμενο με μειωμένο ωράριο, δηλαδή 4 ή 5 ώρες, να δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Δεν μιλάμε για τέτοιες συνθήκες. Μιλάμε για φυσιολογικές περιπτώσεις, μιλάμε για αυτά που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να δικαιώνουν τον Έλληνα επιχειρηματία. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που κατακρίνουμε την ανασφάλιστη εργασία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες εργασίας, και το γνωρίζουμε όλοι και από τους δικούς μας κλάδους, δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ένα σχόλιο του καλού φίλου του Δημήτρη Τσαγκάρη στο Facebook. Η παρέλαση ηγετών στα Σκόπια και οι σχετικές δηλώσεις πλανηταρχών και άλλων δείχνουν ότι τα περιθώρια διαπραγμάτευσης δεν ήταν τεράστια. Δεν ξέρω αν ήταν τεράστια, Σπύρο, αλλά σίγουρα έχουμε μια παρέλαση. Εγώ το είπα πασαρέλα. Ναι, λογικό είναι. Νομίζω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, να θυμηθούμε και στην Ελλάδα πώς περάσαν από εδώ. Ναι. Τις δύσκολες εποχές. Ναι. Άλλοι για να στηρίξουν, άλλοι για να πάνε με την αντιπολίτευση. Οπότε είναι κάτι φυσιολογικό νομίζω. Ενδιαφέρεται η Ευρώπη για το τι θα συμβεί στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενδιαφέρονται για το δημοψήφισμα. Εμείς τώρα μπορούμε να τη λέμε Βόρεια Μακεδονία? Όχι ακόμα. Όχι, δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία από την πλευρά της Ελλάδος. Ούτε, δεν έχει εγκριθεί από τα Σκόπια βεβαίως. Δεν έχουν αλλάξει καν το όνομά τους. Πραγματικό. Γιατί στην επιστολή του Τραμπ. Εμείς θα τους λέμε ή Σκόπια, Σκοπιανούς, Σκόπια ή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, όπως είναι το. Το Σκοπιανός δεν είναι τίποτα. Όπως λέμε τους Έλληνες Αθηναίους, για παράδειγμα. Δεν νομίζω να συμφωνούσαν οι περισσότεροι. Mm. Ιδιαίτερα οι Θεσσαλονίκοι. Δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι η ώρα να το αναπτύξω αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει χώρα Σκόπια. Εδώ έχει μια λογική, ότι γιατί χθες είδαμε την επιστολή Τραμπ που μέσα σε 122 λέξεις αναφέρονταν. Δύο λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια. Συν άλλες 144. Τα Σκόπια με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οπότε όταν ο Τραμπ στέλνει μία επιστολή επευκαιρία της εθνικής επετείου της ανεξαρτησίας τους. Ναι, της ανεξαρτησίας τους,
Δεν μπορεί, πώς θα το ονομάσει. Εξάλλου την επιστολή την έγραψε ο Τραμπ, την έγραψε ένας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιος την έγραψε. Σημασία έχει ότι οι ΗΠΑ από τη στιγμή που το αναγνώρισαν ως Μακεδονία είναι υποχρεωμένος στις επίσημες επιστολές τουλάχιστον να την ονομάζουν Μακεδονία. Και παραλαμβάνω, αλλά σε 144 χώρες. Εδώ απλά, ας πούμε, επειδή διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε το πρωί ο υπουργός, ο κ. Κοτζιάς, σε ραδιόφωνο και είπε, ας πούμε, ότι αναγνωρίστηκε. Επισημήτη. Κύριε Υπουργέ, δεν αναγνωρίστηκε αν επισημήτη τα Σκόπια ως Μακεδονία. Επί Νέας Δημοκρατίας το 2004, νομίζω, τον Νοέμβριο. Και οφείλει να το γνωρίζει αυτό, γιατί ήταν και σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών που τότε ήταν ο Γιώργος Κομμένος. Ναι, Υπουργό Εξωτερικών τότε τον Πέτρο Μολυβιάτη. Ήταν ένα από τα δύσκολα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείς. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίστηκαν τα Σκόπια ως Μακεδονία επί κυβέρνησης Καραμαλή, υπουργίας του Πέτρο Μολυβιάτη. Έχω μια επιφύλαξη, αν ήταν Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2004. Ήταν Νοέμβριο του 2004. Γράφει κάποιο βιβλίο. Ναι, γράφω γι' αυτό και το βιβλίο πολύ έτσι φρέσκο. Ξεκινά από το Βουκουρέστι. Γράφει για το Βουκουρέστι. Ένα βιβλίο για τη Σύνοδο του Βουκουρεστή, όλα τα παρασκήνια τα οποία συνέβησαν πηγαίνοντας, οδεύοντας προς το Βουκουρέστι, τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του μεγάρου του λαού που συνήλθε τότε η Σύνοδος Κορυφής του Βουκουρεστίου. Το Μέγαρο του Τσαουσέσκου. Ναι, αλλά το ονομάσανε Μέγαρο. Ο Τσαουσέσκου το ονόμασε Μέγαρο του Λαού. Δεν το ονόμασε Μέγαρο του Τσαουσέσκου. Εμείς το λέγαμε Μέγαρο του Τσαουσέσκου. Και τι ακολούθησε μετά. Αυτό το. Νομίζω ότι ήταν ένα ενδιαφέρον. Επειδή ήμουν βέβαιος. Αλλά προς Θεού δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, έτσι. Γιατί ναι, το γράφει. Το διευκρινίσαμε ότι. Αυτό το έκτρωμα εκεί πέρα ήταν όντως εντυπωσιακό. Ένα παλιό κτίριο. Έκτρωμα όντως, τεράστιο. Και από ό,τι λέγεται ότι όταν πληροφορήθηκε ο Τσαουσέσκου ότι τελικά αυτό το κτίριο ήταν μικρότερο από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έδωσε εντολή να εκτελεστεί ο πολιτικός μηχανικός του. 1.100 δωμάτια διαφορετικά. Όταν σκοτώθηκε ο Τσαουσέσκου, ήταν ανολοκλήρωτο ακόμα το σπίτι. Για ακόμα διάνονται πράγματα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ήμουν και εγώ εκεί, οπότε. Του Ερντογάν το παλάτι πόσα δωμάτια έχει? Πολύ ρωτάω. Γύρω στα 350. Και σίγουρα δεν είναι τόσο άσχημο. Θα εκτελεστεί ο αρχιτέκτονας του Ερντογάν. Δεν αναζήτησε πάντως να κάνει. Τώρα λέει κάτι ετοιμάζει. Ένα παλάτι καινούριο, τεράστιο. Λέει με 1.000 δωμάτια. Ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ναι. Σπύρο. Κάτι έχω ακούσει. Ναι, καλύπτει και τα. Θεωρείται ότι είναι εξοχική κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν του φτάνει το ένα παλάτι, θέλει και. Όχι, υπάρχει το ανάλογο, το Αξαράι υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει το Αξαράι στην Άγκυρα και φυσικά υπάρχει μια θερινή κατοικία. Λογικό δεν είναι. Γυρίσανε παρόδο, ήσουν και προχθές στη Σμύρνη. Έτσι, ναι, όπου... ναι. Ήμουν εκεί, όπου έγιναν μεγάλες υπερπτήσεις. Παρατηρήθηκε συνοστισμός αεροσκαφών στον ένα αέριο χώρο της Σμύρνης. Ναι, έγιναν υπερπτήσεις. Όπως γράψαμε το συνοστισμό στην προκυμαία που είχαμε διαβάσει παλιά. Έγιναν υπερπτήσεις πάνω από τον εθνικό ένα αέριο χώρο της Τουρκίας. Όλο τυχαίως κατά την συνάντηση Κοντζιά Τσαβούσογλου, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι επειδή έμεινα και άλλες μέρες εκεί, είχα πάει μια μέρα πιο μπροστά και έφυγα μια μέρα μετά την συνάντηση, είναι προγραμματισμένες οι πτήσεις αυτές συγκεκριμένες, οι οποίες ανήκουν σε μια ομάδα ακροβατικών ή επίδειξης τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. Δεν έχουν διακριτικά επάνω της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά έχουν ένα απίστευτο αέτο. Έχω φωτογραφίες, αν κάποια στιγμή θέλεις να σου δείξω. Και κάναν την προγραμματισμένη πτήση. Επειδή μίλησα με έναν από τους δύο πιλότους την επόμενη μέρα, μου είπε ότι είδανε κόσμο κάτω στην περιοχή που ήταν το προξενείο, δεν ξέραν τι ήταν. Με μια έντονη συνεννόηση με το κέντρο μάθανε ότι ήταν ο υπουργός τους, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και οι δύο πιλότοι αποφάσισαν να κάνουν τα ακροβατικά τους μπροστά και είχε πολύ πλάκα, αν δεν τα έβλεπες, επειδή τα είδα. Ήμουν εκεί, ότι έκαναν χαιρετισμούς στον αέρα τα δύο αεροσκάφη. Δηλαδή, κάναν μια παλμική Έλληνα, κίνηση. Χαιρετίζαν τον Έλληνα υπουργό. Όχι, μιλούσαν για τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών. Α, μάλιστα. Όχι για τον Έλληνα. Το απίθυναν στον υπουργό τους. Ναι. Και φυσικά με το που έγινε που αναγράφηκε κατευθείαν στα ελληνικά μίντια από πολύ καλούς συναδέλφους που κατάλαβαν τα μαχητικά τα αεροσκάφη και κάνουν υπερπτήσεις πάνω από το εθνικό ένα αέριο χώρο της Τουρκίας. Αποσύρθηκαν τα αεροπλάνα και επιστρέψαν στη βάση τους, η οποία είναι μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Και γενικότερα ασκήθηκε κριτική για την συνάντηση Κοντζιά Τσαβούσογλου. Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες συναντήσεις που γίνανε και νομίζω ότι. Παρότι μας κατηγόρησε ότι υποθάλπουμε τους πραξικοπηματίες, τους κινδύνουμε άσυλο. Δεν το είπα ακριβώς. Εντάξει, το αποδίδω εγώ, αλλά αυτό. Εντάξει, αυτές οι ελεύθερες αποδόσεις έχουν μερικές φορές, όπως το ίδιο έκανε νομίζω και ο
ο Τσίπρας μέσα στο μαξί μου όταν είπε στον Ερντογάν για τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Γιατί νομίζω ότι είναι παραβιάσεις και παραβάσεις οι Τούρκοι. Αυτοί θεωρούν ότι οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί θα πρέπει να επιστρέψουν γιατί είναι πραξικοπηματίες. Ναι. Ο καθένας έχει από τη δικιά του τη μεριά το δικό του δίκιο. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία και να πούμε. Και φαντάσου, Σπύρο, ο Τσαβούσογλου, να μην αναφερόταν καν στο συγκεκριμένο θέμα, που αναφέρθηκε πάρα πολύ διακριτικά και με διπλωματία, να μην αναφερόταν καθόλου τι θα είχε να ακούσει από το εσωτερικό του κοινό. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Τα τουρκικά που κάθε μέρα πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά, αυτά δεν είναι προκλήσεις. Είναι δηλαδή η άποψη της Τουρκίας είναι απλώς αυτό. Πετάνε, όχι, δεν μιλάω για το FIR. Μιλάω πάνω από. Μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο και πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά. Λοιπόν. Φορές, ναι. Δεν το κάνουν σε καθημερινή. Είναι η οπτική της Τουρκίας απλώς. Σε αντίστοιχη ερώτηση που έκανα σε διπλωμάτες στην Τουρκία για το συγκεκριμένο γεγονός, και εσείς παραβιάζετε και παραβιάζετε και κάνετε παραβάσει στον εθνικό μας εναέριο χώρο. Προφανώς, γιατί θεωρούν τους Φούρνους δικό τους νησί. Ενδεχομένως. Μπορεί και τυχείο. Ναι. Άρα. Και την νήσο Παναγιά. Και την νήσο Παναγιά και πολλά και διάφορα. Αλλά για τα ίμια δεν λέμε κουβέντα. Είναι τουρκικό έδαφος. Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους πολλές φορές να μπορέσουν να συγκρατήσουν ή να οριοθετήσουν στον αέρα, χωρίς να βλέπουν τίποτα άλλο μέσα στη δίνη μια εικονική αερομαχία. Ότι δεν θα περάσουν τα συνόμοι για την πέρα του ότι έχει μια αναθεωρητική πολιτική η Τουρκία είναι δεδομένο. Εσύ τι λες, ότι έχει επιχειρήματα για να στηρίξει την αναθεωρητική της πολιτική. Την αναθεωρητική της πολιτική την εστιάζει περισσότερο στα νότιο-ανατολικά της σύνορα. Και όχι στα δυτικά της. Το πρόβλημά της είναι εκεί και αυτό νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Αφορά το κουρδικό και τους πληθυσμούς των Κούρδων που ζουν στην περιοχή της Συρίας, του Ιράκ. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους και εκεί εστιάζεται η τώρα όλη που θα κατέβει το Φατίχ να κάνει γεώτρηση στην ΑΟΣ της Κύπρου, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό σας έχουν δώσει συντεταγμένο ότι θα είναι στην ΑΟΣ της Κύπρου. Όχι, μπορεί να είναι και στην ενδυνάμει ελληνική ΑΟΣ, νότια του Καστελόριζου. Το να είναι έξω από τα τουρκικά, να είναι μέσα χωρικά του τουρκικά ύδατα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Εσείς το γνωρίζετε αυτό ότι θα πάνε εκεί. Εσείς το γνωρίζετε θα πάνε εκεί. Η ερώτησή μου είναι σαφής. Εσείς μην μου απαντάτε με ερώτηση. Αν έχετε την καλοσύνη. Πέστε μου, σας παρακαλώ, εσείς γνωρίζετε ότι δεν θα είναι μέσα στην κυπριακή ΑΟΣ. Ως δημοσιογράφος περιμένω να δω. Σας ακούω κατηγορηματικό γι' αυτό. Δεν κρατάτε μια επιφύλαξη. Είπα, αν γνωρίζει κάποιο ότι θα κάνουν αν έχουν συντεταγμένε. Αν δεν δω που θα κάνουν τη γεώτρηση. Απαντάτε για τις διαρωτήσεις. Όχι, και καθόλου, εγώ απλώς επειδή διέκρινα μία βεβαιότητα ότι δεν θα πάνε εκεί, γι' αυτό σας ρωτώ. Έχετε κάποια πληροφορία ότι δεν θα πάνε εκεί, τελικά να ανακουφιστούμε όλοι, δηλαδή να μην ανησυχούμε. Δεν νομίζω να περιμένει η κυβέρνηση τις δικές μου πληροφορίες. Όχι, για να λέω. Προφανώς θα έχετε πληροφορίες οι οποίες θα είναι έγκυρες, για να το λέτε. Εσείς. Δεν είναι τυχαίο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες για γεώτρηση, η οποία θα είναι πάρα πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια. Μάλιστα. Αυτό, προφανώς κατάλαβα ότι έχετε μια πληροφόρηση. Αυτό λένε πληροφόρηση. Το αν θα γίνει ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Στο δημοψήφισμα, τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, πώς κινούνται οι σχετισμοί στο ιστορικό των Σκοπίων. Εντάξει, είναι, η πλειοψηφία είναι υπέρ της υπογραφής, υπέρ της συμφωνίας. Θα ψηφίσει ναι. Το ζητούμενο πάντοτε παραμένει για τον Ζόραν Ζάιφ αλλά και για την κυβέρνησή του τη συμμετοχή. Πώς θα είναι η συμμετοχή των πολιτών. Ήδη το πρώτο δείγμα από τους 300.000 περίπου που ζουν στο εξωτερικό, από τη διασπορά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, μόνο 2.500 κατέθεσαν τα χαρτιά τους για να ψηφίσουν. Αυτό, ναι, δίνει ένα στίγμα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εφόσον περάσει το 50-1% στο ναι, δεν θα έχει πρόβλημα να το προχωρήσει μετά στη Βουλή. 50% συν 1 στην προσέλευση. Όχι, όχι μόνο στην προσέλευση. Δεν χρειάζεται το 50% να ψηφίσει. Το δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό. Μάλιστα. Δεν είναι δεσμευτικό. Υπάρχει στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για το δημοψήφισμα ότι είναι συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό. Ναι, γνωρίζοντας. Άλλο ρώτησα, αν κατάλαβα. Αν είναι έγκυρο, άσχετα αν είναι συμβουλευτικό ή όχι, θα είναι έγκυρο το αποτέλεσμα εάν είναι κάτω από το 50% η συμμετοχή. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Μα ένα δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό. Ένα δημοψήφισμα το οποίο είναι έγκυρο, δεν έχει μία αξία πολιτική, άσχετα αν είναι συμβουλευτικό ή όχι.
Αυτό ρωτάμε. Ναι, θέλει να πει ότι το τι θα γίνει. Το αποτέλεσμα. Αν είναι συμβουλευτικό, δεν είναι έγκυρο, δεν είναι αυτό, τότε τι. Απλώς ναι, σε κουβέντα να είμαστε. Δεν δεσμεύεται η Βουλή να κάνει αναθεώρηση του συντάγματος. Όποιο δεν είναι το αποτέλεσμα. Γιατί το κάνουν το δημοψήφισμα. Για να δουν. Απλώς έτσι. Για, το λόγο, για να έχουμε να λέμε. Εμείς γιατί κάναμε το δημοψήφισμα το 2015. Καλά, εντάξει, εμείς είμαστε μια εξαίρεση. Ας το ήταν πούμε. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ήταν δεσμευτικό το. Είμαστε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά είναι άλλο αυτό. Εξορισμού, ήταν δεσμευτικό το δημοψήφισμα. Ήθιστε τα δημοψηφίσματα να είναι δεσμευτικά. Όπως είναι και με την Βρετανία. Στην Βρετανία για 52. Επειδή οριακή ήταν η διαφορά. 52% έναντι 48%, η Βρετανία ετοιμάζεται να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit. Σέβονται εκεί την τιμιγορία του Βρετανικού λαού. Οφείλει η πολιτική τάξη των Σκοπίων να το λάβει υπόψη και να ακολουθήσει το αποτέλεσμα. Ναι, αυτό. Παιδιά, τώρα... Αλλά δεν προβλέπεται από το Σύνταγμά του ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα ακολουθεί σαφώς, υποχρεωτικά. Σαφώς μπορεί να μην προβλέπεται, αλλά εμένα η ερώτησή μου ήταν άλλη. Επί της ουσίας, και δεν πήρα απάντηση. Αν το αποτέλεσμα είναι κάτω, αν μάλλον η προσέλευση είναι κάτω από το 50%, θα έχει κάποια πολιτική σημασία ή αξία ή όπως θέλετε πέστε το αυτό το αποτέλεσμα για τις πολιτικές εξελίξεις. Όπως έγινε το 2011. Θα θεωρηθεί άκυρο. Άρα ούτε άκυρο ούτε συμβουλευτικό ούτε τίποτα. Στις δηλώσεις του μετά την συνάντηση με τον κύριο Κούρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας, ο πρωθυπουργός της Πουγουδουμού εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της συμφωνίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αυστριακού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέφερε ανάλογη πεποίθηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ο τελευταίος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, τον διαβεβαίωσε ότι, βάζουν και εισαγωγικά, ακόμη και αν κάποιοι εθνικιστικοί κύκλοι στην Ελλάδα αντιδράσουν στη συμβιβαστική λύση, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα την στηρίξει. Τελικά νομίζω ότι κάθε μέρα δημιουργεί και ένα πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση ο Ζάιτ. Βάζει τον Τσίπρα να λέει πράγματα που μπορεί ο άνθρωπος να μην τα έχει πει. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζόραν Ζάιτ είναι λίγο παρορμητικός. Επειδή το γνωρίζω αρκετά καλά. Κάθε μέρα έχει μια παρόρμηση. Άρα του ξεφεύγουν αλήθειες. Είναι άνθρωπος ο οποίος προτρέχει μερικές φορές επειδή λόγω του ότι θέλει να πετύχει. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το να περάσει και να αλλάξει η ονομασία και να περάσει η χώρα από την... και να γίνει μέλος είτε του ΝΑΤΟ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή το έχω ξαναναφέρει, δεν θυμάμαι αν ήταν εδώ, οι συναντήσεις με τον Ζόραν Ζάιφ και τον Νίκο Κοζιά έχουν ξεκινήσει το 2015. Και όλες οι συζητήσεις που είχαν γίνει αφορούσαν και το θέμα της αλλαγής του συνταγματικού ονόματος. Αυτό που τελικά πήρε η ελληνική κυβέρνηση και ήταν, θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες διπλωματικές νίκες που έχουν γίνει. Διπλωματική νίκη, μάλλον. Ένας πολύ δυνατός, πολύ καλός συμβιβασμός, το οποίο λύνει τα χέρια της ελληνικής. Του ελληνικού κράτους και... Ο ελληνικός λαός βέβαια δεν το θεωρεί καλό συμβιβασμό, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι εάν θεωρεί ότι μόνο κάποιοι εθνικιστικοί κύκλοι θα αντιδράσουν και στη συμβιβαστική λύση και ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα τη στηρίξει, τότε γιατί δεν γινόταν και εδώ ένα δημοψήφισμα. Συμβουλευτικό έστω. Δεν υπάρχει νόημα. Να δούμε και πώς είναι η εθνικιστική κύκλη. Και να δούμε ποια είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Με ποιο ερώτημα. Γιατί το θέμα. Με ποιο ερώτημα. Το θέμα ετέθη. Αποδέχεσαι τη συμφωνία των Πρεσπών ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Η οποία συμφωνία των Πρεσπών τι αφορά. Αφορά κάποιες αλλαγές που θα κάνει η Ελλάδα. Ναι. Βεβαίως. Ποιες αφορούν. Την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, της μακεδονικής ιθαγένειας. Είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή θα περιμένουν το δημοσίευμα το δικό μας. Αν είναι αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα, γιατί περιέχεται στη συμφωνία των Πρεσπών. Για να κατοχυρωθεί και από τη δικιά τους μεριά. Από ποια μεριά το χειρώσουν. Από τη δικιά μας μεριά. Το χειρώσουν αυτή με την κοινότητα. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Υπάρχει, συγγνώμη, η μακεδονική γλώσσα. Η μακεδονική γλώσσα υπάρχει κατοχυρωμένη στον ΟΗΕ. Τι να κατοχυρώσουν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τη γλώσσα που, όπως λέτε, είναι κατοχυρωμένη από το 1977. Είναι μια συμφωνία η οποία πρέπει να καταγράφονται τα πάντα. Ναι, λοιπόν. Εάν ήταν κατοχυρωμένη, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνουν τα επιβεβαιωμένα και καταγεγραμμένα. Αυτό δεν χρειάζεται. Δηλαδή, θα έπρεπε με αυτή τη λογική να υπάρχει τότε και στη συμφωνία και πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκταση της χώρας. Αυτό μου λέτε τώρα. Μιλάμε για ζητήματα τα αυτό οποία μου λέτε είναι, τώρα. Είναι οι διαφορές μας. Μα ποιες είναι οι διαφορές μας. Δεν άρα εμείς είχαμε διαφορά για τη μακεδονική γλώσσα. Είχαμε ή δεν είχαμε διαφορά.
Αυτό το ξέρει. Είχαμε, δεν έχουμε προφανώς. Συμφωνούμε για τη μακεδονική γλώσσα για να καταγράφεται στη συμφωνία. Η μακεδονική γλώσσα είναι αναγνωρισμένη. Αυτό μπορεί να το αποδεχτεί. Ναι, η μακεδονική εθνότητα δεν ήταν όμως. Κύριε Εγγλέση, λέω, συγγνώμη. Κύριε Σιδέρη, ναι. Λάθος. Δεν ήταν κατοχυρωμένη. Υπάρχει μακεδονική ούτε εθνότητα. Ούτε συμφωνημένη. Εμείς τους δώσαμε τη μακεδονική εθνότητα. Εμείς τους δώσαμε τη μακεδονική εθνότητα και αυτό και είναι ενθουσιασμένοι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Εσείς τι εθνικότητα έχετε? Ελληνική έχω. Ιθαγένεια. Ελληνική. Τώρα τι μου κάνετε, προφανώς φροντιστήριο για το nationality και το citizenship. Αυτό θέλετε να μου πείτε, το περιβόητο επιχείρημα του κυρίου Κοτζιά. Μα δεν είναι αυτό μου λέτε τώρα, μου μεταφέρετε το επιχείρημα του κυρίου Κοτζιά. Κοινότητα... Το nationality δεν είναι μόνο εθνικό, δεν είναι μόνο ηθαγένεια, δεν είναι μόνο η γενετικότητα. Είναι και η εθνικότητα. Ναι. Να ανοίξουμε τα λεξικά και να δείτε λοιπόν ότι το nationality, όχι nation, το έθνος, μόνο σημαίνει, μπορεί να γράψει ότι σημαίνει και εθνότητα. Εθνικότητα. Λοιπόν, ορίστε τι είπατε. Όχι του Μπαμπινιώτη μόνο το λεξικό, γιατί θα υπάρξει. Μιλάμε για λεξικό αγγλικό, δεν μιλάμε για του Μπαμπινιώτη. Πάντως ο Ζάεφ λέει κάθε μέρα είμαστε Μακεδόνες, μιλάμε μακεδονικά. Και μιλάει και για μακεδονικό στρατό. Δηλαδή μετά τον Αλέξανδρο έχουμε επιτέλους μακεδονικό στρατό. Η υποχώρηση που κάνανε. Τι μιλάει για. Δηλαδή ο στρατός Μακεδονίας τι είναι? Θα μπορούσε να είναι πολύ μακεδονικός, κύριε Σιδέρη, εάν η σημερινή κυβέρνηση είχε πραγματικά στυλώσει τα πόδια της. Αποφασίστε πώς θέλετε να ονομάζετε τη χώρα. Εγώ θα αποφασίσω. Εσείς λέτε η κυβέρνηση, η Ελλάδα, έχει αποφασίσει πώς θα την ονομάζει. Και μου λέτε εγώ να την ονομάσω. Δεν αποφασίσαμε εμείς. Συμφώνησε η Ελλάδα με την είπα πρώην Ιουγκοσλαβία. Είπα η κυβέρνηση, δεν είπα ότι για εσάς. Είπα ότι όχι, η κυβέρνηση αποφάσισε. Συμφώνησε η Ελλάδα ζητάτε από μένα με να ονοματίσω την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην αλλαγή του ονόματος. Και η αλλαγή του ονόματος. Υπάρχει η προσθήκη του Βόρεια. Το όνομα, η ουσία του ονόματος Δημοκρατία Μακεδονίας παραμένει. Μέχρι τώρα πώς φώναζαμε τη χώρα? Σκόπια. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ενώ τους έχουν αναγνωρίσει 143. Είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ στη σύνθετη ονομασία, αν θέλετε την άποψή μου. Συμφωνώ στη σύνθετη ονομασία και μάλιστα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιατί πράγματι η Μακεδονία δεν είναι μόνο η αρχαία ελληνική Μακεδονία. Είναι μια ευρύτερη Μακεδονία, η οποία περιλαμβάνει και την Πουδουμού ή την Φάιρομ και την Βουλγαρία του Πυρήν, τη Βουλγαρία, λέω, τη Μακεδονία. Του Πυρήν, δηλαδή τη Μακεδονία που είναι στη Βουλγαρία και βεβαίως και την αρχαία και τη σημερινή Μακεδονία που καλύπτει πλήρως την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Όμως, καλά εντάξει τώρα, μιλάτε για ένα 5-6%. Εγώ σας λέω άλλο όμως. Σας λέω άλλο. Ο πυρήνας του αλυτρωτισμού δεν είναι τόσο στο όνομα και κακώς όλες οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις δώσανε τόση μεγάλη σημασία στο όνομα, παρασυρμένες τότε από την κόντρα που υπήρχε ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ακολούθησαν και επόμενες κυβερνήσεις δίνοντας βάση στο όνομα. Ο πυρήνας του αλυτρωτισμού είναι στην εθνότητα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα θα το δούμε και στο μέλλον. Πάντως, από τη στιγμή που δεν αποφασίσαμε να τους ονομάσουμε Βόρειο Μακεδόνες ή να ονομάζονται Βόρειο Μακεδόνες, όπως οι Νοτιοαφρικανοί στη Νότια Αφρική, δεν ονομάζονται Αφρικανοί, ονομάζονται Νότιο Αφρικανοί, όπως στη Βόρεια Κορέα ονομάζονται Βόρειο Κορεάτες, στη Νότια Κορέα Νότιο Κορεάτες. Οφείλαμε λοιπόν στη συμφωνία αυτή να έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Και σήμερα η Ελλάδα τους δίνει την ταυτότητα. Η Ελλάδα, όχι ούτε ο Τραμπ, ούτε η Αμερική, ούτε οι 144 χώρες όπως είπατε. Πώς ονομάζεται η Βόρειος Κορέα? Είπαμε για Βόρεια Κορέα και Βορειοκορεάτες. Κάνετε λάθος. Θα μου πείτε λαϊκή δημοκρατία. Ναι, το ξέρω τι θα μου πείτε. Και λέγονται Κορεάτες. Η Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική τι έχετε να μου πείτε? Αυτό είναι το μοναδικό κράτος που έχει. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει και ο Ανοβόλτα. Τα δύο κράτη. Αν θέλετε να πάμε λοιπόν. Δεν θα το λέτε έτσι περιφρονητικά. Ακούστε με λιγάκι. Μιλάμε και για ένα κράτο. Αν δεν έχει γίνει Μπουργκίνα Φάσο, με ενημερώνουμε εδώ από το κομμάτι. Υπάρχει και Μπουργκίνα Φάσο. Όχι, έχει γίνει Μπουργκίνα Φάσο. Υπάρχει και το Νότιο Σουδάν. Κάτι πολύ που είναι τώρα ένα νέο κράτο. Α αφήσουμε την περιήγηση στον κόσμο. Να θέλω να ρωτήσω κάτι τον Αλβανό. Που μένει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και είναι Μακεδόνα. Τι εθνότητα έχει? Τι εθνικότητα έχει? Έχει αλβανική. Αλβανική, αλβανική βεβαίως. Άρα πώς μπορεί αφού να έχει υπάρχει αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα, τι μου λέτε τώρα? Μα δεν είναι εθνική μειονότητα. Πώς υπάρχει? Δεν είναι εθνική μειονότητα η αλβανική στα Σκόπια. Στην ταυτότητά του γράφει. Ότι είναι Μακεδόνας ή όχι? Άντε πάλι. Δεν γράφει ότι είναι Μακεδόνας, λέμε ότι είναι Αλβανός. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα? Μα τι θέλετε να μου πείτε? Πάντως από το. Δεν το καταλαβαίνω. Σας λέω ότι η πηγή. Όχι, σας λέω ότι ο πυρήνας και εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο πυρήνας του αλυτρωτισμού είναι στην εθνότητα. Χύθηκαν ποταμοί αίματος, έγινε ο μακεδονικός αγώνας παλιότερα, έτσι.
για το θέμα του, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Μην το λέτε με τους, λοιπόν με τόσο τους εύκολα. Μακεδόνες, επειδή γράφω και το βιβλίο, με τους Μακεδόνες πολεμήσαμε εμείς ή οι Βούλγαροι δημιούργησαν το πρόβλημα μετά το Ήλιντεν. Τώρα δεν θέλω να πάω. Θέλετε να πάμε να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση για το Ήλιντεν, την επανάσταση του Ήλιντεν και τι έγινε. Εδώ ήμασταν έτοιμοι να το. Εκτός αν ήταν απλώς στα πλαίσια των διαπραγματευτικών σκοπιμοτήτων, να αναγνωρίσουμε τη δημοκρατία της Μακεδονίας παύλα Ήλιντεν. Να πω κι εγώ ένα-δύο πράγματα. Μέχρι τώρα τα Σκόπια, από όλους που την έχουν αναγνωρίσει, από αυτούς που την έχουν αναγνωρίσει, λέγονται Μακεδονία. Σωστά. Και τα διαβατήριά τους. Είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα οποία τα δεχόμαστε και έρχονται εδώ μέσα στην Ελλάδα. Να συνεχίσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, μετά την υπογραφή. Και αν τα δεχόμαστε, κακώς τα δεχόμαστε. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα αποκαλούνται και από αυτούς Βόρεια Μακεδονία. Επειδή συμφωνούμε. Τώρα, μια άποψη λέω, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνήσετε, ότι κατά την άποψή μου ο πυρήνας του αλυτρωτισμού τους με την εθνότητα και την γλώσσα παραμένει. Ωστόσο, απομειώνεται πάρα πολύ με όλες τις υπόλοιπες διατάξεις που έχει αυτή η συμφωνία. Και άρα το προς τα που θα πάνε τα πράγματα θα φανεί και μετά στην, κατά το στάδιο της εφαρμογής της. Σαν άποψη, λέω, επειδή έχω κάνει και αυτή. Πάντως, κύριε Κουτζάνη, θα σας πω ότι και θα διαφωνήσω και με τον κύριο Στέφο, γιατί η μεγάλη παραχώρηση είναι η παραχώρηση του ονόματος. Άπαξ το μείζον παραχωρήθηκε, δηλαδή η Ελλάδα αναγνώρισε τη χώρα αυτή με το όνομα Μακεδονία ως συνθετικό, είτε γεωγραφικό, είτε οτιδήποτε χρονικό προσδιορισμό, τότε όλα τα υπόλοιπα ήταν αναπόφευκτο να ακολουθήσουν. Μάλιστα. Αυτό πολύ σύντομα τώρα. Που μου έδωσε. Γιατί μία χώρα δεν μπορεί να λέγεται Μακεδονία αν δεν κατοικούν σε αυτή οι Μακεδόνες. Ο λαός ονοματίζει τη χώρα και όχι το έδαφος. Δηλαδή, αν η αρχαία Μακεδονία λεγόταν Μακεδονία γιατί υπήρχαν οι Έλληνες Μακεδόνες. Αν μετά επί Ρωμαϊκής, Οθωμανικής, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα όρια του διοικητικά, τα διοικητικά όρια της Μακεδονίας επεκτάθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιοι μένουν εκεί πέρα. Στις πόσες γενιές αποκτά το όνομα της περιοχής εκείνος που μένει? Δηλαδή, το αντίθετο σχολή, λέω. Δηλαδή, θέλω να πω το ότι αντίθετο εάν λέω, κάποιος κύριε πάει, ας πούμε, τώρα στην Πελοπόννησο, δεν είναι Πελοπονήσιος. Μισό λεπτό. Μετά από πόσες γενιές θα λέγεται Πελοπονήσιος? Λοιπόν, το αντίθετο λέω. Λέω ότι ο λαός ονοματίζει τη χώρα του και όχι η χώρα το λαό. Δεν αυτό είναι, λέω. Το ίδιο λέμε. Δηλαδή, να σας πω το εξής παράδειγμα. Άρα εκείνοι πώς θα λέγονται? Μισό λεπτό. Να σας πω, ας λέγονται όπως λέγεται το έδαφος. Το ίδιο λέμε. Μου λέτε ότι επειδή μένουν στην Μακεδονία δεν σημαίνει ότι μπορούν να αποκαλούν. Είναι Μακεδόνες. Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Εάν εγώ πάω στην Πελοπόννησο τώρα, δεν είμαι Πελοπονήσιος. Τα παιδιά μου όμως έχουν γεννηθεί στην Πελοπόννησο, θα μπορούν να είναι Πελοπονήσιοι? Ή θα ονοματίζονται με βάση μια απότερη εδώ καταγωγή, ας πούμε. Εδώ τώρα μιλάμε για κράτη. Τώρα πήγαν τα παιδιά στην Πελοπόννησο. Θα σας πω το εξής. Μην το υποτιμάτε, γιατί κύριε Κουτζάνη, θα σας πω το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που εκείνοι μισό λεπτό, εδώ και 200 μισό λεπτό, χρόνια. Μισό λεπτό, προσέξτε με. Ο συγκεκριμένος λαός μένει εδώ και 200 χρόνια σε μια πού περιοχή. Μένει. Σε μια λέγεται, περιοχή που λέγεται που Μακεδονία. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν δεν, τα διοικητικά όρια. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί. Δεν υπήρχε όμως ποτέ, μου, δεν υπήρχε, ποτέ γιατί δεν υπήρχε ποτέ όμως το σπέρμα της ιδέας περί μακεδονικού έθνους. Δεν υπήρχε. Ακόμα και για την επανάσταση του Ήλιντεν που αναφέρθηκε προηγουμένως και στο μακεδονικό αγώνα, υπήρχε ουσιαστικά σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σύγκρουση. Ξεχνάτε τη Σερβία. Οι Σέρβοι επιχείρησαν να ενσπείρουν την ιδέα της ύπαρξης μακεδονικού έθνους. Αυτό από τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά δεν καρποφόρησε. Μετά επί Τίτο. Μετά το 1945 πέρασε αυτό. Η επανάσταση του Ήλιντεν ήταν πέρασε μέσα για στην περιοχή. Έτσι, η επανάσταση του Ήλιντεν ήταν Μακεδόνες, αλλά για Βούλγαρους Μακεδόνες, παιδιά, όχι για μακεδονική εθνότητα. Μην παραποιούμε την ιστορία. Η ιστορία είναι συγκεκριμένη. Υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στους Έλληνες Μακεδόνες. Υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στους Έλληνες Μακεδόνες και στους Βούλγαρους Μακεδόνες. Λοιπόν, πάντως, επειδή ήσουν στο Βουκουρέστι και ξέρεις και τα προσκήνια και τα παρασκήνια, εγώ θα περιμένουμε ενδιαφέρον. Και για να ακριβολογήσουμε η αναγνώριση τη δημοκρατία. Όσπαν Δημοκρατία της Μακεδονίας έγινε στις 3 Νοεμβρίου του 2004, ακριβώς την επομένη μέρα μετά την επανεκλογή του Μπούς. Ο Μπούς επανεξελέγει την 3η 2 Νοεμβρίου του 2004. Μα δεν περίμεναν ούτε να περάσει ένα 24ωρο. Λοιπόν, πάντως τότε η αποστολή με τον Καραμανλή, την Τώρα Μπακογιάννη κτλ. Είχε πάει, εγώ όταν ήταν ακόμα στον αέρα, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο, ένα
κομμάτι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι με το βέτο στις βαλίτσες του πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στα Σκόπια και επιβεβαιώθηκε. Δεχότανε τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτή ήταν η θέση. Σύνθετη ονομασία και ήταν τυπικά με γεωγραφικό προσδιορισμό. Στις διαπραγματεύσεις αυτό γινόταν και τώρα, δηλαδή. Με γεωγραφικό. Υπήρχε μια προτίμηση, αν θέλετε, στο γεωγραφικό προσδιορισμό. Γιατί υπήρχε και στο τραπέζι και το Νέα Μακεδονία. Αλλά εκεί υπήρχε μια τάση όμως από την ελληνική πλευρά για γεωγραφικό προσδιορισμό. Και το βράδυ γινόντουσαν, νομίζω, γιατί έτσι το είχα γράψει και δεν διαψεύστηκε τουλάχιστον, διαφορετικές συσκέψεις του Πρωθυπουργού και της Ντόρας Μπακογιάννη. Όχι, δεν του καθενός με το επιτελείο του. Δεν είναι αλήθεια. Έγιναν και διαφορετικές τότε. Στο λέω έτσι. Γιατί δεν μου το διέψευε, γι' αυτό το λέω. Όπου η κυρία Μπακογιάννη είχε μια πιο διαλλακτική στάση. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν, για εκείνο το βράδυ δεν είναι αλήθεια, όχι. Μάλιστα. Το έχω καρατσεκαρισμένο που έλεγε. Πάντως, Μαλβίνα. Να πω και τον Νίκολα Δημήτρη. Έγινε σύσκεψη, αν μου επιτρέπετε, που δεν, ακόμα δεν θα ήθελα να πω όλα που περιλαμβάνει το βιβλίο. Πάντως, έγινε σύσκεψη, ολονύχτια σύσκεψη, πού? Στο λόμπι του ξενοδοχείου που κατέληξε ο Καραμαλής. Και πηγαινορχόντουσαν τα χαρτιά από τη γραμματεία του γραμματέα του ΝΑΤΟ με συμβιβαστικές προτάσεις και πηγαινορχόντουσαν και τα ανάμεσα στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής και στο γραφείο του γραμματέα του ΝΑΤΟ. Υπήρχε μια πρόταση διατύπωσης ότι τα Σκόπια, δηλαδή η Πουγουδουμού, θα ενταχθεί στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ήταν να γίνει Σεπτέμβριο, νοουμένου ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας. Αυτό ήταν στις αρχικές προτάσεις που έστενε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, που έστενε αρχικά. Η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό το δεχότανε. Όταν ένας δικός της σύμβουλος της είπε ότι «μα πώς θα επιστρέψουμε με αυτό, Υπουργέ μου», του απάντησε «αυτό άστο σε μένα». Εκείνο πάντως που κάθε Έλληνας, κύριε Γκουτζάνη, εκείνο που κάθε Έλληνας ασφαλώς απορεί είναι «μα απέναντι στα Σκόπια, τα οποία είναι ένα μικρό μέγεθος, γιατί η Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικότερος γεωπολιτικός παράγοντας, υποχωρεί, αποδέχεται, ουσιαστικά παραδίδεται». Γιατί ωραία, απέναντι στην Τουρκία να το καταλάβω. Σε τι πράγμα παραδόθηκε? Αλλά απέναντι στα Σκόπια. Σε τι πράγμα παραδόθηκε η Ελλάδα? Στην παραχώρηση του ονόματος. Το όνομα της Μακεδονίας. Όταν υπάρχει πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το όνομα αυτό δεν έχει τον όρο Δημοκρατία της Μακεδονίας? Όχι, για παραδοσία. Ιουγκοσλαβική. Το πρώην πηγαίνει στην Ιουγκοσλαβική. Όχι όμως ανεξάρτητη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρώην πηγαίνει στην Ιουγκοσλαβική. Ναι, είναι όμως μια εσωτερική δημοκρατία. Δεν μπορεί να έχει άποψη η Ελλάδα, κράτους, ένα ξένο κράτος, για μια επαρχία εσωτερική ενός του διπλανού του κράτους. Ήταν εσωτερική δημοκρατία. Επιχείρημα ήτανε ανεξάρτητο. Αυτό, τώρα δεν είναι επιχείρημα. Εντάξει, δεν είναι. Πολλές φορές. Αλλά δεν είναι. Άλλη βαρύτητα έχει ένα γειτονικό κράτος που ονομάζεται Μακεδονία και άλλο τώρα ένα γειτονικό κράτος που έχει και μια εσωτερική επαρχία που ονομάζεται Μακεδονία. Το σημαντικότερο είναι ότι στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν αναφέρεται πουθενά η ελληνική Μακεδονία. Η ελληνική Μακεδονία αναφέρεται ως βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους. Δεν τολμήσανε να βάλουνε μέσα στη συμφωνία ότι υπάρχει ελληνική Μακεδονία. Δεν θέλω να βγάλω τη συμφωνία, δεν σε ειδήσουμε, αλλά να σας πω τι είπε ο Νίκολα Δημήτροφ στη συνέντευξη. Στη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Μισό λεπτό, μπορώ να μιλήσω λιγάκι? Βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους. Δεν συμφέρει φυσικά αυτό που λέει ο Νίκολα Δημήτροφ. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα, όταν κάποιος λέει ότι είναι Μακεδόνας, είναι μια συνέντευξη που με έδωσε στο Γκίμνιχ, στη Βιέννη, πριν από 5 μέρες, 6, παραπέμπει στον ελληνικό πολιτισμό και στην τοπική Βόρειο Ελλάδα, περιοχή της Μακεδονίας. Και όταν ένας Μακεδόνας λέει ότι είναι η χώρα τους, σκέφτεται κάτι άλλο. Όσον αφορά για τον ίδιο, η μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Και έτσι αναφέρεται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Νομίζω. Μόνο γίνεται ένα τεράστιο σφάλμα. Εμείς λέμε ότι η Μακεδονία ανήκει στον ελληνικό πολιτισμό. Εντάξει. Οι Σκοπιανοί λένε κάτι άλλο. Ότι αυτή είναι η κληρονόμη του μακεδονικού πολιτισμού. Δηλαδή διαχωρίζουνε, κλέβουνε αυτά από την ελληνική ιστορία. Κύριε Γκλέση, αυτά τα λέγει ο Γκρούευσκι. Έχουν κλέβουνε. Αλλάξει τα πράγματα. Καθόλου δεν έχουν αλλάξει. Διότι αυτοί διεκδικούν τη μακεδονική ιστορία. Πότε έχετε πάει στα Σκόπια, κύριε Ιγκλέση, σας παρακαλώ? Δεν έχω πάει στα Σκόπια. Έχετε πάει αλλά ποτέ? Δεν έχει καμία σημασία. Έχετε μιλήσει ποτέ με κάποιο Σκοπιανό? Αυτό είναι επιχείρημα. Όχι, αν έχω μιλήσει εγώ με κάποιο Σκοπιανό. Μην κάνεις τις ερωτήσεις, πες σας το επιχείρημά σου. Ναι. Πηγαίνετε εκεί, συζητήστε με τον κόσμο, μιλήστε μαζί τους. Ναι, και θα δω τώρα. Θα δω τι. Μπορεί να.
Πείτε μου εσείς. Λοιπόν, αφήστε με τώρα. Γράφετε, το βιβλίο που γράφετε, κύριε Εγκλέση, τι αφορά, γιατί γράφετε και εσείς βιβλίο. Α, ναι. Yeah. Ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τώρα αρχές Οκτωβρίου, ελπίζω. Mm. Έχει τίτλο «Στρατηγικές επιλογές επιβίωσης του ελληνισμού». Μάλιστα. Και αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός. Αφορά την οικονομική καταστροφή του με τα μνημόνια, το νόμισμα, το δημόσιο χρέος, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το γενικότερο πλαίσιο που είναι η παγκοσμιοποίηση και ο πόλεμος που γίνεται μεταξύ των εθνικών κρατών και των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, το μεταναστευτικό και κλείνει με το πολιτικά, τις πολιτικές δυνάμεις και τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και την προοπτική. Μάλιστα, όταν θα εκδοθεί. Αν επιτρέψεις μία φράση μόνο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι στο Βουκουρέστι το 2008 η συζήτηση γινόταν με ποιο όνομα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό, ότι αν θα έπρεπε, υπάρχει μια σύγχυση που λέει ότι θα έπρεπε να υπάρξει συμφωνία πακέτο πριν μπουν τα Σκόπια, πριν μπει η ΦΑΙΜΟ, πριν μπει στο ΝΑΤΟ. Όχι. Η όλη συζήτηση τότε ήταν με ποιο όνομα θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, εάν συμφωνούσαμε στο όνομα με το οποίο θα έμπαινε τότε στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχιζόντουσαν οι διαπραγματεύσεις υπό τον Νίμιτς στη Νέα Υόρκη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, δεν θα πηγαίναμε, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι το 8 απορρίψαμε τη συμφωνία συνολικά για το Σκοπιανό. Αν συμφωνούσαμε, θα ξεκινούσε η διαδικασία. Απορρίψαμε απλώς το όνομα, το προσωρινό όνομα με το οποίο επέμεναν οι Αμερικανοί να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν η αντίθεση. Γι' αυτό μετά έκαναν προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και το κερδίσανε. Γιατί δεν το κερδίσανε, αλλά και μην ξεχνάμε όμως ότι η γειτονική χώρα είχε κατ' επανάληψη παραβιάσει μια σειρά άρθρων τη ενδιάμεση συμφωνία, τα οποία το δικαστήριο τη Χάγης δεν το έλαβε. Τότε δεν απειλούσε με βέτο, για να είμαστε ακριβείς, ο Καραμανλής, γιατί δεν το έβαλε, δεν χρειάστηκε να το βάλει. Απείλησε το βέτο. Ήταν όμως σαφής η απειλή του. Ναι, ήταν σαφής. Η προειδοποίησή του, να μην το πω απειλή. Αν δεν το έκανε αυτό, τότε θα είχαν ενταχθεί. Με το προσωρινό του όνομα, και θα γινόταν η συζήτηση για την αλλαγή του ονόματος. Και η Ελλάδα δεν θα είχε κανένα όπλο πίεση. Δεν θα υπήρχε, διότι μετά, Σπύρο μου, κοίταξε, οι Σκοπιανοί πάντοτε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς μπαίνουν με το προσωρινό όνομα, αλλά μετά συμπεριφέρονται ήδη με το συνταγματικό του όνομα. Για να κλείσω με τον κύριο Μίαρη. Κύριε Μίαρη, 1 εκατομμύριο είναι οι δεσμευμένοι λογαριασμοί λόγω χρεών στην εφορία. 1 εκατομμύριο, ναι, και πλέον. Και έχουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις, γιατί. Να πούμε ότι 1 δισεκατομμύριο είναι τα ανίσπραχτα που ανεβαίνει το χρέος προς τους δημόσιους οργανισμούς κάθε μήνα. Είναι πολύ δύσκολο πλέον για τον κόσμο να πληρώσει, Σπύρο. Και με όλη αυτή την προσπάθεια του εξοδικαστικού μηχανισμού, της ένταξης δηλαδή στις 120 δόσεις, βλέπουμε τεράστιες καθυστερήσεις, ουσιαστικά γραφειοκρατικές. Ενώ ψηφίστηκε ο νόμος για να μπουν τα χρέη του 2017, ακόμα δεν έχει βγει η εφαρμοστική απόφαση, έτσι ώστε στη βάση, προσέξτε, στην ηλεκτρονική βάση, να ανεβαίνουν αυτές οι οφειλές, έτσι ώστε να μπορούμε να ρυθμίσουμε. Είναι λίγο προβληματική κατάσταση. Να τη θέσω εγώ ότι ήταν λόγω Αυγούστου και ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρηγορότερα. Ας δούμε και τις εξαγγελίες, βέβαια, του Πρωθυπουργού αύριο στην ΔΕΘ και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα. Γιατί αυτό που ουσιαστικά εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι απελπισία από τους μικροεπαγγελματίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να καταβάλουν ακόμα και το υπερβολικό νούμερο των 120 δόσεων μέσα σε 10 χρόνια. Πληρώνοντας αυτομάτως και τις τρέχοντες οφειλές. Ενώ χάνονται και πολύ εύκολα αυτές οι 120 δόσεις. Με την πίεση ουσιαστικά που ασκείται, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με προβλήματα ουσιαστικά κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, με τη μη προστασία χωρίς ακατάσχετο ο επαγγελματικός λογαριασμός, είναι μεγάλο θέμα το επιχειρήν για την Ελλάδα.
Θα πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν σύντομα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε κάποιο φως στο τούνελ. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι θεσμοί είναι καταρχήν αντίθετοι στη ρύθμιση των εκτονικών συντόσων. Φυσικά. Αυτό δυστυχώς δηλαδή. Καταρχήν, κατά μέσα και κατά τέλος. Επιμένουν, ας πούμε. Γιατί επιμένουν πώς θα αντιμετωπιστούν μετά οι επόμενες φορολογικές δηλώσεις και οι μελλοντικές φορολογικές εκτονικές. Γιατί οι τράπεζες ενδιαφέρονται οι θεσμοί. Όχι, για 120 δόσεις, οι 120 δόσεις είναι για χρέη προς το δημόσιο. Είναι, δεν είναι προς το δημόσιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι και τους τέσσερις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς, επίτιμος αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας και Επενδύσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Γεννηματά. Καλησπέρα, Γκουτζέλη. Τι κάνετε? Καλώς πήρα μου, καλά. Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, βλέπαμε μαζί το διαφημιστικό προηγουμένως για την Κόντρα, την εφημερίδα που θα το έχει αύριο, για το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι η μείωση των κρατικών δαπανών προκάλεσε μεγαλύτερη καταστροφή, να το πούμε, στην Ελλάδα. Περισσότερες ζημίες στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Και το σχολιάσατε, πώς αυτό. Δηλαδή, τώρα πια τι, αναγνωρίζουν τα λάθη τους, τα κατάλαβαν με... Και άλλα δημοσιεύματα έχουμε δει, έτσι, για τα καταστροφικά αποτελέσματα των τριών προγραμμάτων στη χώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα ακόμα περιστατικό αυτοκριτικής εντός εισαγωγικών των συντελεστών οι οποίοι από κοινού συνήργησαν για την επιβολή μιας αποτυχημένης πολιτικής και ασφαλώς αυτό δημιουργεί κάποιες απορίες. Το γεγονός ότι το Νομισματικό Ταμείο, κατ' επανάληψη, έχει γύρει ενστάσεις τα τελευταία 4 χρόνια για μεμονωμένα θέματα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Νομισματικό Ταμείο πλέον επισήμως και δια της ανωτάτης διοικητικής του εκπροσώπου ανεγνώρισε μια ευρύτερη ευθύνη αποτυχία στο πρόγραμμα, όχι όσον αφορά το θέμα του χρέους, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σε συνδυασμό επίσης με δηλώσεις άλλων παραγόντων που είτε διήλθαν από το Νομισματικό Ταμείο και δεν είναι σήμερα πια, αλλά και παραγόντων των θεσμών, όπως ο Ολλανδός, εκείνος ο Κατσαρουμάλης, νεαρός εκείνος, πρόεδρος του Eurobank. Πάλιστα είναι το πρόεδρο του Eurobank, που και αυτός τελευταία ομίλησε περί της αποτυχίας μιας πολιτικής την οποία συνυπέγραφε επί σειράν ετών κτλ. Δημιουργούν ένα ερωτηματικό τι συμβαίνει. Δεν προκαλεί εντύπωση η ευκολία με την οποία μιλάνε για λάθη τα οποία έκαναν και που είχαν συνέπειες. Ναι. Αυτό να μας προβληματίσει. Να μας προβληματίσει λίγο. Και βεβαίως δεν μιλάει ο καθένας για λογαριασμό του. Είναι κάτι που έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι πρέπει να είναι ενορχιστρωμένο. Και ασφαλώς οι αιτιάσεις αυτές κάπου συγκλίνουν. Πού συγκλίνουν όλα αυτά? Φοβούμαι ότι συγκλίνουν προς την ίδια τη Γερμανία. Διότι κανείς δεν αγνοεί ότι ο βασικός παράγων επιβολής αυτών των πολιτικών, αν όχι ο εμπνευστής τους, εκείνος ο οποίος επέμενε στη σκληρότερη εκδοχή αυτών των πολιτικών και επομένως δικαίως επομίζεται αντικειμενικά και το μεγαλύτερο βάρος της αποτυχίας τους, είναι η Γερμανία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να συνδυαστεί με μια ευρύτερη αυτή τη στιγμή γκάμα επιθέσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η Γερμανία από άλλες κατευθύνσεις και οι οποίες συνιστούν μια μορφή ανταρτοπολέμου από την πλευρά, από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα του Ατλαντικού προς την γερμανική ηγέτιδα δύναμη αυτή τη στιγμή προς τη Γερμανία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν η κυρία Λαγκάρντ, που είναι ο ανώτερος διοικητικός υπεύθυνος του Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ελέγχεται κατά 75%
από την Αμερικανική κυβέρνηση. Φτάνει στο σημείο να στραφεί εναντίον των πρώην εταίρων της. Μάλλον έχει ευθυγραμμιστεί με κάποιες απόψεις οι οποίες θέλουν να εγκαλέσουν τη Γερμανία για την αποτυχία κάποιων πολιτικών. Εκτός από ότι σε αυτή τη διαμάχη τους ή αντιπαράθεσή τους χρησιμοποιούν και το θέμα της Ελλάδας, μπορεί να, αυτό το πράγμα να έχει και κάποιες επιπτώσεις στην Ελλάδα, θετικές ή αρνητικές? Κοιτάξτε, χρησιμοποιούν το θέμα της Ελλάδος σε μια ορισμένη φάση. Στη φάση όπου η Γερμανία προσπαθεί εδώ και 1,5 έτος να επιβάλλει την άποψη ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει λυθεί. Ναι. Σε μια φάση δηλαδή όπου η Γερμανία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ίσως είναι η δυσκολότερη με τα πολεμικά από πλευράς εσωτερικής συγκυρίας θέση της Γερμανίας, διότι για πρώτη φορά η Γερμανία παρουσιάζει συμπτώματα εσωτερικής πολιτικής αστάθειας. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των κομματικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση αυτή με 1,000 βάσανα κατάφερε να συγκροτηθεί. Είναι μια κυβέρνηση μειωμένης αυτοπεποίθησης, η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή επιθέσεις από πλευράς, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για θέματα κατεξοχήν οικονομικού ανταγωνισμού. Και αφετέρου είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιπάθειες μέσα στην Ευρώπη ως υπεύθυνη μιας πολιτικής την οποία οι μισές τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης δεν αποδέχονται άσχετα αν τυπικά νομιμοποιούν. Λοιπόν, σε αυτή τη δυσκολία της Γερμανίας, αυτή που να προσέξουμε. Στην καλύτερη φάση της. Ναι, να το πούμε. Με τα πολεμικά εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ακριβώς, έχει πετύχει το στόχο που δεν πέτυχε. Είναι όπως το λες. Με τους δύο πολέμους. Και τώρα είναι που αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί τις αντιδράσεις από το εξωτερικό μπορούμε να τις καταλάβουμε. Εκείνοι οι οποίοι. Η χώρα, η Γερμανία αυτή τη στιγμή παρουσιάζει αυτή την εσωτερική αντίφαση ότι στο maximum της οικονομικής της υπεροχής, όταν κατά τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει συντριπτικά πλεονάσματα τα οποία πιάνουν, ας πούμε, αγγίζουν το 9% εθνικού της εισοδήματος. Και πιο πολλά και από εμάς, πολύ περισσότερα από, και από δύο κράτη, όχι μόνο από ένα μεμονωμένο. Ηλικιώδη, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δείχνουν ότι εκεί λειτουργεί κάποιο οικονομικό θαύμα, με το οποίο δεν είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν οι Γερμανοί. Εν τούτης, μέσα στη Γερμανία παρουσιάζεται αυτή η ασφάλεια. Και γιατί παρουσιάζεται αυτή η ανασφάλεια, η πολιτική αποσταθεροποίηση? Διότι η πολιτική, η οποία ακριβώς έχει συντελέσει στην ακαταγόνιστη αυτή η ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας, είναι μια πολιτική που έχει αρχίσει να έχει αντίκτυπο μέσα στο εσωτερικό της Γερμανίας. Δηλαδή η μακροχρόνια καθήλωση των μισθών από το 2006 και μετά. Η ελαστικοποίηση των μισθών. Ουσιαστικά από το 2002 και μετά. Η απομείωση του κράτους προνοίας στη Γερμανία, η οποία δεν έχει φωτιστεί επαρκώς στο εξωτερικό. Η Γερμανία σήμερα δεν είναι το πανίσχυρο εκείνο κράτος πρόνοιας που ζήλευαν πάντες. Έχουν αρχίσει και εκεί οι συντάξεις να βαδίζουν σε ένα υποθηκευμένο πλέον μακροπρόθεσμα μέλλον. Όλα το γεγονός φυσικά ότι υπερηφανεύονται για τα συντριπτικά πλεονάσματα, τα οποία όμως ο γερμανικός λαός δεν ξέρει πού επενδύονται. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι δεν διανέμονται μέσα στη Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο έχει τροφοδοτήσει την εσωτερική αυτή αποσταθεροποίηση στη φάση ακριβώς όπου η Γερμανία βρίσκεται στην εντυπωσιακότερη ακμή της οικονομικής της ιστορίας. Και αυτές οι αντιφάσεις δεν είναι κάτι άγνωστο ή ασύνηθες στην ιστορία του καπιταλισμού. Νιώθει αρκετά ισχυρή για να προσπαθήσει να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και έναν πρόεδρο Γερμανό? Δεν θα το συσχέτιζα σε αυτό, διότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Βέμπερ δεν είναι που κινείται για... Ναι, να το πούμε και αυτό. Η Γερμανία πρώτα-πρώτα δικαιούται πρόεδρο στην Κομισιόν. Είναι η μόνη χώρα η οποία δεν είχε επί δεκαετίες πρόεδρο στην Κομισιόν. Έτσι και αντικειμενικά κάποια στιγμή έπρεπε ένας Γερμανός να γίνει πρόεδρος στην Κομισιόν.
Δεν είναι όμως αυτό το σημαντικό. Μαζί με το Ντέγκλινγκ, το Βίζερ και τα δεν είχε ποτέ προβλήματα από τους προέδρους της Κομισιόν από την εποχή του Ντελόρ. Έτσι. Και ο ίδιος ο Ντελόρ δεν νομίζω ότι δυσκόλεψε τη ζωή της Γερμανίας, παρόλο που σε θέματα βιομηχανικού ανταγωνισμού ήταν σκληρός σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες ασκούσε έναν έμεσο προστατευτισμό για την γαλλική βιομηχανία. Να μην δώσουμε έμφαση σε αυτό το σημείο. Μπορεί να δικαιούται η Γερμανία αυτή τη στιγμή έναν πρόεδρο, αλλά δεν σημαίνει ότι με οποιοδήποτε άλλο θα είχε κανένα πρόβλημα. Είδαμε άλλωστε ότι η Κομισιόν έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι απλώς μία γραμματεία που κάνει μία διεκπαιρετική δουλειά, δεν είναι ο Ηθήνου Νους που ήταν παλαιότερα. Το όργανο εκεί πέρα είναι το Eurogroup όμως. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη διευθύνεται από άτυπα όργανα. Ναι, μεν έχουμε το Συμβούλιο των Ηγετών, το οποίο σε καταχρηστικά επανειλημμένες συνεδριάσεις ετησίως ρυθμίζει τα θέματα σε διακρατική βάση. Αφετέρου έχουμε ένα άτυπο όργανο, ένα εξωθεσμικό που είναι το Eurogroup, που κατευθύνει την οικονομική πολιτική της Ευρώπης κατά τρόπον εξαιρετικά προκλητικό. Ένα μη θεσμικό όργανο, επαναλαμβάνω, το οποίο αυτή τη στιγμή υπερασπίζει μια ορισμένη νομισματική τάξη, αντιπαραγωγική και στη μισή τουλάχιστον Ευρώπη αντιδημοφιλή. Μάλιστα. Πώς νιώθετε τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια? Δεν νομίζω ότι κάποιος Έλληνας θα το νιώσει ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Αυτό δεν είναι, είναι ένα τυπικό γεγονός στα πλαίσια της προσπάθειας της Γερμανίας πρώτον να αποφύγει την πρόκληση στη να φέρει στη συγκεκριμένη Βουλή κάποιο άλλο μνημόνιο. Έτσι. Δεν θα ήθελε με τίποτα η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπη με τους υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Αφετέρου, θέλουν να δείξουν ότι το ελληνικό πρόβλημα ελύθη κατά τρόπο ικανοποιητικό. Επομένως, δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα γενικότερα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και φυσικά το καρδιοχτύπη αυτή τη στιγμή προέρχεται από τους, από την αγωνία για το τι θα κάνει η Ιταλική κυβέρνηση, πώς σκέπτεται η Ιταλική κυβέρνηση να παρουσιάσει το θέμα του προϋπολογισμού της, που έχει εμφανιστεί σαν μία προσεχής αφορμή τριβών που μπορεί να εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη τακτική της Ιταλικής κυβέρνησης να ενοχλεί αυτή τη στιγμή την γενικότερη ευρωπαϊκή τάξη. Πότε βλέπετε να επανέρχεται το ελληνικό πρόβλημα? Δεν νομίζω ότι θα επανέλθει το ελληνικό πρόβλημα σύντομα, διότι και οι θεσμοί έχουν συμβιβαστεί με τις αδυναμίες υλοποίησης του προγράμματος, συνεργούν στη συγκάλυψη των παρεκκλήσεων, προκειμένου να στηρίξουν μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία τους είναι πολύτιμος σύμμαχος σε μια περίπτωση πιθανής σύγκρουσης με την Ιταλία. Έτσι. Και επομένως, από την άποψη αυτή, ό,τι και αν σημαίνει η λογιστική επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, αυτή τη στιγμή οι συμμαχοί μας θα προσπαθούν να την εμφανίσουν ως ευρύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία. Όταν, γιατί λέτε λογιστική επιτυχία? Κοιτάξτε, μέχρι χτες συζητεί το αν η Ελλάδα θα βγει σε αγορές. Μια χώρα η οποία έχει ένα ηλικιώδες πλεόνασμα αναγνωρισμένο ως πραγματικό, αντικειμενικά δεν έχει κανένα λόγο να συζητάει έξοδο στις αγορές, γιατί να βγει στις αγορές. Το ότι συζητά το να βγει η Ελλάδα στις αγορές σημαίνει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από απλό ενδεχόμενο να χρειάζεται χρήμα για να υποστηρίξει τη λογιστική εικόνα των πλεονασμάτων. Βεβαίως, δεν θα βγούμε στις αγορές, διότι η κατάσταση τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει πολύ έντονα σε σχέση με τα όσα επικρατούσαν το πρώτο εξάμηνο. Και βεβαίως οι εσωτερικοί ετεροχρονισμοί υποχρεώσεων του Δημοσίου θα ενταθούν, δεδομένου ότι, όπως λέγατε και προηγουμένως, συνεχώς αυξάνονται τα ανίσπραχτα, τα οποία υποβάλλονται και σε διαδικασίες
διευκολύνσεων, οι οποίες ασφαλώς εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον. Δεν κοιτάζω το συνολικό μέγεθος που είναι 102 δις, γιατί εκεί υπάρχουν και πολλά από το παρελθόν. Ασφαλώς. Τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι αυξάνονται περίπου με ρυθμό 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Οι στερήσεις. Οι τρέχουσες στερήσεις. Ας πούμε ότι είναι οι ταμιακές στερήσεις. Αυτά δεν είναι τα παλιά χρέη της πειραϊκής, παραταϊκής κτλ. Είναι τα καινούργια χρέη που δείχνουν την αδυναμία επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταποκριθούν στην φορολόγησή τους. Η τρέχουσα εισροή είναι αυτή η οποία απασχολεί, δεν είναι η ονομαστική ιστορική η οποία σχηματίζει το συνολικό αυτό ποσό. Αλίμονο εάν τα 101 δισεκατομμύρια υστέρησης πληρωμών μεταφράζονταν σε πραγματική δυσχέρεια ροή εσόδων, τότε θα επρόκειτο περί κωμωδίας. Υπάρχει όμως αυξανόμενη αυτή τη στιγμή δυσχέρεια στις μηνιαίες πράξεις. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Είναι 102 δις, θα ξαναείπα τα νούμερα, δυστυχώς. 4 εκατομμύρια Έλληνες κοστάνε και 1 εκατομμύριο είναι δεσμευμένοι κατασχημένοι λογαριασμοί. Εκείνο που έχει σημασία είναι νομίζω ότι είναι μια καταστροφή, είναι μια κοινωνική καταστροφή εκείνο αυτό. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι φέτος δηλώθηκε πολύ μικρότερο συνολικό ποσό δηλωθέντος εισοδήματος. Αυτό λέει πάρα πολλά. Και πώς προκύπτει η αύξηση του ΑΕΠ με μειωμένο το δηλωθέν εισόδημα? Είχαμε κάνει κάποια συζήτηση για το πώς σχηματίζεται το ΑΕΠ και είχα πει κάποια πράγματα. Απλώς θα επαναλάβω ότι ο τρόπος με τον οποίο συνυπολογίζεται το ΑΕΠ δεν σημαίνει και πραγματική αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Δεν σημαίνει πραγματική ανάπτυξη. Συνυπολογίζονται μέσα δαπάνες, οι οποίες λαμβάνονται ως επενδυτικές εντός εισαγωγικών, ενώ είναι καθαρά καταναλωτικές. Όπως η αύξηση, ας πούμε, κατά 25% στην αγορά καινούριων αυτοκινήτων μέσα στο 2018 σε σχέση με το 2017. Αυτά όλα καταγράφονται ως αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι, μην νομίζετε. Αυτά τα δις τα οποία έχει λαμβάνει η εφορία, αλλά δεν έχουν να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, μπαίνουν στον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος? Κοιτάξτε, στον προϋπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος μπαίνουν στη λογιστική αποτίμηση, η οποία γίνεται το Μάρτιο, ας πούμε. Έτσι. Οι ταμιακές δυσχέρειες, τις οποίες δεν τις παρακολουθούμε εκ του σύνεκης και οι οποίες καλύπτονται με την βραχυπρόθεσμη εναλλαγή των κρατικών ομολόγων κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς είναι και εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Αλλά οπωσδήποτε τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται τεράστια εξ πόστ πλεονάσματα τα οποία είναι ανεξήγητα. Έτσι. Και μόνο η εξήγηση που προκύπτει, που μπορεί να διανοηθεί κανείς, είναι ότι οφείλονται σε ετεροχρονισμούς υποχρεώσεων του δημοσίου, απέναντι στις οποίες οι θεσμοί κάνουν το σουηδό. Αυτό το 3,5% όμως θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι το 2022. Ναι, βεβαίως. Ο ορίζοντας μέχρι το 2022 είναι ένας ορίζοντας πολύ σκοτεινός. Και βεβαίως από εκεί και πέρα μέχρι το 32 ξέρουμε ότι θα ήταν ακόμα επαχθέστερος, γι' αυτό έγινε και η ρύθμιση το καλοκαίρι των υποχρεώσεων, ώστε να η καμπύλη των υποχρεώσεων να μην είναι κραυγαλαία ανωδική, να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη ισορρόπηση, ας πούμε, των υποχρεώσεων, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να θεωρηθεί ότι μακροπρόθεσμα θα κρατήσει μια οικονομική επίδοση σε ό,τι αφορά το πλεόνασμα αποδεκτή από τις αγορές. Μέχρι το 2060, εννοείται το 2%. Μέχρι το 2062 που έχουμε πει. Και νομίζω ότι θα σπάσουμε ρεκόρ ή θα καταγράψουμε μια πρωτοτυπία στα παγκόσμια οικονομικά χρονικά, εάν το πετύχουμε. Εμείς δεν θα ζούμε, ασφαλώς. Άλλωστε, πολλοί από τους συνέλληνες δεν θα ζουν και νεότεροι από εμάς, διότι
δεν έχουν όλοι την ίδια αντοχή στις οικονομικές και στις ψυχικές πιέσεις. Όλοι πεθαίνουν, έτσι, δεν είναι και το κακό. Το όλοι κακό πιέρα, είναι ότι, αλλά κάποιοι ότι, πεθαίνουν και πριν της ώρας τους. Όλοι θα μας πεθάνουν, κάποιοι θα τους πεθάνει πριν της ώρας τους, έτσι. Και ότι δεν θα τα ζήσουμε έτσι όπως πρέπει αυτά τα χρόνια. Αν θέλουμε, αλλά μέχρι, αν θέλει, να, αν το θέλεις, φύρω, να δηλαδή, πούμε ότι μέχρι το... Μέχρι εγώ θέλω να πω ότι μέχρι πότε θα βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Ή πότε θα φανεί, ας πούμε, ότι δεν βγαίνει. Κοίταξε, το ότι δεν βγαίνει, το λένε ήδη πριν από λίγο. Είπαμε ότι όλοι οι αξιόπιστοι μάρτυρες και οι συνεργοί του εγκλήματος συνομολογούν ότι απέτυχαν, απέτυχε, δεν πέτυχε και όλα αυτά. Yeah. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, εμείς τι να προσθέσουμε σε όλη αυτή τη φαρσοκομωδία, που λέγεται και διεθνής πολιτική πλέον. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω από τους πιο ειδικούς πότε αυτό το πράγμα θα γίνει χειροπιαστό. Εννοείς χειροπιαστό... Ότι θα είναι πλέον εμφανές, θα καταγραφεί ότι αυτό το πράγμα με τα 3,5% πλεονάσματα κτλ. Δεν βγαίνει, ας πούμε. Εντάξει, δεν βγαίνει. Το σημείο, το κράς, πότε ότι θα γίνει. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Πότε θα φανεί αυτό και θα καταγραφεί. Πότε θα έτσι ώστε να υποχρεώσει σε μια πότε αναθεώρηση πολιτικής. Πότε θα θεωρήσουν ότι πρέπει να αναθεωρήσουν. Όταν, για παράδειγμα, το θα πρέπει η Ελλάδα έτσι να πληρώσει κάποια εξωτερικά, κάποιες δόσεις δανείων και δεν θα έχει. Φυσικά. Τότε φυσικά θα γίνει αυτό. Φυσικά. Όταν θα προκύψει πρόβλημα πραγματικής εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, όχι από μαξιλαράκια και όχι από ένωσες εγγύησης. Το μαξιλαράκι έτσι μέχρι πότε μας εξασφαλίζει? Ξαρτάται με τι προοπτική θα δοθεί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε. Mm. Θεωρητικά μπορεί να επαρκέσει για μια διετία. Θεωρητικά. Αλλά εάν η επίδοση της οικονομίας μέσα στον επόμενο χρόνο παρουσιάσει κάποιες απρόβλεπτες εντός εισαγωγικών έτσι, υστερήσεις, είναι πολύ πιθανόν τα 24 αυτά δις να είναι ανεπαρκή. Γιατί θα χρειαστεί να γίνει χρήση τους για άλλους σκοπούς και όχι για την αποπληρωμή παρελθόντων δανείων, γι' αυτό λέτε. Αυτά υποτίθεται ότι δεν τα πειράζουν. Πάνε για ιερό σκοπό. Το χρέος προς τους ξένους, τους δανειστές μας. Αυτός είναι ο ιερός σκοπός. Η χώρα είναι υποτελής, είναι φόρο υποτελής, όπως ήταν και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολύ πιο ήπια τα πράγματα, βεβαίως, ιδίως στα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή η εθνική μας υποχρέωση είναι να δουλεύουμε για να αποπληρώνουμε τις αναχρηματοδοτήσεις, διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο συνολικός ορίζοντας του χρέους είναι στο άπειρο. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για τις αναχρηματοδοτήσεις. Ωραία, και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάποια δυσάρεστη έκπληξη στο θέμα των επιτοκίων, δεδομένου ότι από το τέλος του 2017 εμφανίζεται μια τάση για άνοδο των επιτοκίων, αρχίζοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιθανόν να γίνει περισσότερο αισθητή μέσα στο 2019. Οι διευκολύνσεις του κυρίου Ντράγκη έχουν σταματήσει από πέρσι. Επομένως, τα επιτόκια των ομολόγων κάποιων προβληματικών χωρών όλα θα αντιμετωπίσουν πιέσεις επιτοκίου. Φαντάζομαι ότι θα παρέμβει ξανά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Όταν αφορά την Ευρώπη και όχι την Ελλάδα, παρέμβει. Εδώ είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τη διαδοχή του Ντράγκη και με τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς στη Γερμανία, όπως λέγαμε στην αρχή. Και βεβαίως με το κατά πόσον θα μακροημερεύσει η σημερινή γερμανική κυβέρνηση. Έτσι, η οποία έχει και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει πλέον, εκτός από τις ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες, τις οποίες μέχρι σήμερα κατάφερε να τις διαχειρίζεται ικανοποιητικά. Ωραία. Άρα εγώ να συμπεράνω ότι ο κίνδυνος είναι ότι να φτάσουμε κάποια στιγμή να πρέπει να πληρώσουμε κάποια δόση προηγούμενου δανείου και να μην έχουμε ταμιακά τα χρήματα να το κάνουμε. Σωστά. Βεβαίως. Επειδή... Αυτό το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον. Ή επειδή είπατε ότι το πλεόνασμα είναι λογιστικό, δεν είναι ταμιακό, κάποια στιγμή να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις εσωτερικές ανάγκες παρά τη στάση πληρωμών που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο εκτεταμένα. Αυτό είναι ακριβώς εκείνο το οποίο νιώθει ο λαός ως καθημερινή επιδείνωση, έτσι, αυτή την υστέρηση. Έτσι. Όταν αυτή η υστέρηση αναγνωριστεί και από τους θεσμούς ως κάποιο στοιχείο, ας πούμε, επιπρόσθετης αποτυχίας, διότι δεν βάλανε ακόμα το δάχτυλο στον τύπο των Λίνων, αναγνωρίζουν
ότι υπέφερε ως μειόφιλο ο ελληνικός λαός εν ονόματι κάποιων μέτρων τα οποία απέτυχαν, απέτυχαν δηλαδή να κάνουν τι, να επιλύσουν πιο βασικό πρόβλημα, διότι όλα αυτά τα μέτρα έγιναν για να εξασφαλιστεί επάρκεια ροή στην εξυπηρέτηση του κρέους, επάρκεια εξυπηρέτησης δανεισμού. Έτσι. Λοιπόν, αν αρχίσει η Ελλάδα να έχει κάποιες δυσκολίες και να ζητάει πάλι φιλοδορήματα, είναι πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς τους επικριτές οι οποίοι κάνουν σήμερα τον ανταρτοπόλεμο στη Γερμανία να αρχίσουν να μιλάνε και πιο συγκεκριμένα για τη δομή του ελληνικού προβλήματος. Σε συνάρτηση βεβαίως και με το τι θα συμβεί σε 2-3 άλλες χώρες. Μάλιστα. Άρα ο ορίζοντας πηγαίνει για την επόμενη διετία όσο αντέχει μέχρι τότε το Μαξιλαράκι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Μέχρι τότε όμως αυτή η αφέμαξη εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Σωστά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό που λέτε. Το 3,5% των πληγωνασμάτων. Για ποια οικονομική ανάπτυξη την Α, μάλιστα. Εγώ μήπως δεν διατύπωσα κάτι σωστά, γιατί εσείς είστε το ειδικό, δεν είμαι εγώ. Εγώ βλέπω ότι πηγαίνουμε φέτος για 2% ανάπτυξη. Έχει ονομαστική στόχη, ας πούμε. Πέρσι απέτυχαν στο 1,8, ξέρει. Πέρσι έκλεισαν στο 1,4, αν δεν είναι. Ναι, φέτος θεωρούνται ότι τρέχουν λίγο παρακάτω από τον ονομαστικό στόχο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται αισθητό ως διαφοροποίηση επίπεδου ευημερίας στην Ελλάδα. Είναι οι αριθμοί οι οποίοι ευημερούν, χωρίς αυτό να έχει κανένα πραγματικό αντίκρισμα. Αντίθετα, πραγματικό αντίκρισμα είναι η αύξηση της δυσαρέσκειας και η αύξηση των πραγματικών προβλημάτων στις εισπράξεις, στην εξυπηρέτηση των συναλλακτικών αναγκών. Και αυτό το οποίο αποτελεί την κοινή εθνική εμπειρία σήμερα. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση, εντάξει, ας μην πούμε πανηγυρίζει, αλλά τέλος πάντων και μοιράζει και υπερπλεώνασμα. Και πέρυσι μοίρασε και φέτος ετοιμάζεται τώρα ο Πρωθυπουργός να ανέβει επάνω για να ανακοινώσει και παροχές ή ελαφρύνσεις. Εντάξτε, δηλαδή αυτό, το επιχείρημα είναι ότι ναι, αφού μπορούμε και κάνουμε κάποιες ελαφρύνσεις και κάνουμε κάποιες παροχές, αυτό δείχνει ότι η οικονομία αποδίδει και υπεραποδίδει. Από τη στιγμή που έχεις την άνεση, από τη στιγμή που σου αφήνουν την άνεση πλέον να κάνεις επιλεκτικούς ετεροχρονισμούς δαπανών, μπορεί να γίνονται και αυτά. Και τι σημαίνει το βγήκαμε από το μνημόνιο. Βγήκαμε από το μνημόνιο σημαίνει ότι αφήνουν πλέον εν λευκό την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση να σχηματίζει αυτή κατά τις δικές της προτεραιότητες το πλεώνασμα. Δεν επισέρχονται δηλαδή όπως κάνανε μέχρι σήμερα στην κατάδειξη των στόχων και στην υπόδειξη των μέσων με τα οποία θα πραγματοποιείται η συσσόρευση του πλεονάσματος. Το αφήνουν στην κρίση ελληνικής κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αναδιατάσει κάποιες ταμιακές προτεραιότητες προκειμένου να ικανοποιεί και τέτοια αιτήματα. Το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Έτσι, είναι ένας πολύ μικρός βαθμός δημοσιονομικής ελευθερίας που αφήνεται τώρα σε μια χώρα η οποία κατά τα άλλα παίνεται για να παίζεται το πολιτικό παιχνίδι που συμβάλλει στη γενικότερη εξομάλυνση της εικόνας. Παρουσιάζει και κάποια άλλα όμως, όπως για παράδειγμα την μείωση της ανεργίας. Εγώ θα το έλεγα έστω την αύξηση της μερικής και ελαστικής απασχόλησης. Ναι, ναι, έχει, ναι. Αλλά επειδή με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι που δουλεύει τα τελευταία με τον ίδιο χρόνια. Τρόπο μετριέται εδώ και χρόνια. Παρουσιάζεται όντως μια αύξηση αυτού του είδους της απασχόλησης. Κοιτάξτε, ο δείκτης της απασχόλησης, αν θεωρήσουμε ότι έχει φτάσει κάποτε στο 29%, έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό? Επίσης το ισοζύγιο των επιχειρήσεων φύγει περισσότεροι από όσους υπολογίζαμε. Σημαίνει ότι κάποιοι προτιμούν πλέον να μην καταγράφονται. Σημαίνει ότι θέσεις ορομισθείων καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, το αμερικανικό μοντέλο ανακατανομής της φτώχειας στην Ελλάδα έχει τελειοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για μείωση της ονομαστικής ανεργίας γύρω στο 10% από το 1912, από το 2012. Από το 27 που ήταν έχει πέσει στο 1, στο 2 στην ουσία, στο 20 γιατί το λένε 19, τόσο. Ενώ εμφανίζουν όμως για πρώτη φορά και θετικό ισοζύγιο στο άνοιγμα κλείσιμο επιχειρήσεων.
Έστω και αν είναι. Με αυτό ακόμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αυτό. Δεν είναι. Είναι ονομαστικές καταστάσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν οικονομικό αντίκρισμα. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε αυτή την παράμετρο. Πάρα πολύ. Και η οποία βεβαίως αντισταθμίζεται και από κλεισίματα και από αδρανοποιήσεις και από παγώματα και από τέτοια δεν είναι. Δεν λέει τίποτα δηλαδή αυτό. Δεν λέει τίποτα για την πραγματική οικονομία. Οπότε συμπεραίνω ότι η άποψή σας είναι πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει δεν πρόκειται να δούμε ανάπτυξη πραγματική. Ή... Όχι, ανάπτυξη, κοιτάξτε τώρα, αγαπητέ Σπύρο. Η αποκατάσταση, ας πούμε. Δεν ψάχνω να βρω τον όρο, πώς να το πω. Είναι ορισμένες λέξεις που μας αρέσει, έχουμε συνηθίσει να τις μεταχειριζόμαστε. Ανάπτυξη, επενδύσεις. Και έχουμε στο μυαλό μας δεδομένα που ίσχυαν πριν από 40 χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η έννοια της ανάπτυξης πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι πάρα πολύ σχετική. Τι θα πει η έννοια η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ανάπτυξη, δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη παρουσιάζει μία διακύμανση, ας πούμε, περί το 2% με μεγάλη αγωνία. Και αυτό έχει θεωρηθεί ως μία ικανοποιητική επίδοση μιας ενοποιημένης οικονομίας, η οποία με την πανοκρουσίας πριν από 15 χρόνια υποδέχθη το ενιαίο νόμισμα. Δεν αξιολογείται ως πλήρης αποτυχία και καθήλωση της οποιασδήποτε αναπτυξιακής δυναμικής εγένετο τότε πιστευτή, θρησκευτικά επιστευτή. Το ενιαίο νόμισμα απέτυχε λοιπόν, κατά την άποψή σας. Φυσικά, δραματικά απέτυχε και κατεδίκασε τα 3/4 της Ευρώπης σε μια στασιμότητα, όπως ακριβώς το προβλέπαμε και πριν. Διότι μιλάμε για μνημόνια. Τι θα πει μνημόνιο? Το πρώτο μνημόνιο το οποίο εφαρμόσει στην Ευρώπη είναι αυτό καθεαυτό η Συμφωνία Μάστρεχτ. Η Συμφωνία Μάστρεχτ ήταν ένα μνημόνιο. Και μετά το Σύμφωνο Σταθερότητας. Από εκεί και πέρα τα Σύμφωνα Σταθερότητας ήταν ένα μνημόνιο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από μία η οποία είχε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις πρώτον να το παραβιάζει και δεύτερον να μην δεσμεύει την ανάπτυξη της από αυτό. Διότι η ανάπτυξη της Γερμανίας δεν προήρχε το κατεξοχήν από την δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς αλλά από την ανάπτυξη της παγκόσμιας περιφέρειας. Έτσι. Και γι' αυτό η Γερμανία εξακολουθεί να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης, εφόσον οι προτεραιότητές της είναι αλλού. Και βεβαίως κάποιοι τώρα έχουν αρχίσει αντίσταση απέναντι σε αυτή την πολιτική από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, με μια περίεργη πολιτική που θέλει πολύ χρόνο για να δούμε αν σημαίνει κάτι παραπάνω σε πολιτικό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει είναι μια αναδιανομή του παγκόσμιου εισοδήματος προς όφελος πια της Αμερικής. Πάντοτε μέσα στο ίδιο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ναι, το ότι η Αμερική, η οποία μετέρχεται και διέρχεται. Η ηγεμονική δύναμη και είχε. Φαντασμολογικών μέσων. Μέχρι σήμερα η Αμερική ακολουθούσε μια σκληρή πολιτική εθνικού προστατευτισμού χωρίς να το λέει. Να φτάνει στο σημείο τώρα να προτάσει επισήμως την εθνοπροστατευτική πολιτική και να παραιτείται από τον ηγεμονικό της ρόλο που της εξασφάλιζε τη διανομή του παγκόσμιου πλούτου σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο συσχετισμού και δομής των διεθνών σχέσεων. Μάλιστα. Το βιβλίο σας πότε θα εκδοθεί? Δεν έχει απόλυτη σχέση με αυτά που συζητάμε, γιατί είναι μάλλον φιλοσοφικού χαρακτήρα. Πρέπει μέσα στο φθινόπωρο να εκδοθεί. Τι αφορά, μια και είναι φιλοσοφικού χαρακτήρα? Ο τίτλος του είναι περί διαγραμμάτου. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους ακροατάς να μάθουν για την ανθρώπινη χειραφέτηση και τον ύστερο καπιταλισμό. Πιθανόν είναι λίγο κουλτουριάρικο βιβλίο, το οποίο σε κάποιους δεν θα αρέσει. Όπως δεν αρέσει γιατί, γενικότερα να αμφισβητούνται και οι μύθοι της μεταπολεμικής πραγματικότητας. Μάλιστα. Άρα δεν το συνδέεται με την τρέχουσα κατάσταση και όχι, συνδέεται. Εσείς είπατε ότι η Ελλάδα είναι φόρο υποτελής. Εγώ λέω ότι είναι υποδημοσιονομική και πολιτική κατοχή και ότι αν δεν ανακτήσει την κυριαρχία της δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει και την εθνική της επιβίωση σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Το είπα συνοπτικά και συμπυκνωμένα, γιατί ο χρόνος είναι δικό σας, όχι δικό μου. Όχι, αυτό που λες μπορεί να λεχθεί με πολλά λόγια, αλλά το θέμα της εθνικής επιβίωσης είναι ένας όρος που δεν με ικανοποιεί. Δεν ξέρω τι σημαίνει εθνική επιβίωση. Αυτή τη στιγμή προέχει το, να μην εκλείψουμε το θέμα της λαϊκής επιβίωσης. Το να μην εκλείψουμε ως έθνος. Αυτή τη στιγμή προέχει το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Ναι. Είναι η επιβίωση του πληθυσμού, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Τα περί έθνους είναι άλλης τάξεως προβληματισμοί που αφορούν αυτούς οι οποίοι ευημερούν. Δεν αφορούν αυτούς οι οποίοι χάνονται καθημερινά. Θα έπρεπε να το βάλω από την αρχή για να έχουμε χρόνο. Και αν θέλετε σε κάποια άλλη φάση θα έπρεπε να το μπορούμε να θα έπρεπε να το βάλω από την αρχή για να, μύθους, για να βάλω θα έπρεπε... τους εθνικούς μύθους και τη λειτουργία των εθνικών μύθων υπό τις συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Λοιπόν, θα έπρεπε να το βάλω από την αρχή για να έχουμε χρόνο να διαφωνήσουμε. Γιατί θα χαρώ πολύ. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, ότι είπα να πει λαϊκή κυριαρχία. Ενώ αντίθετα για το τι είναι εθνική επιβίωση είναι πάρα πολύ απλό, ας πούμε, για να το εξηγήσω. Από τότε θα έπρεπε να μου το εξηγήσεις και εμένα. Ναι, να σου το εξηγήσω. Γιατί, αλλά λαϊκή κυριαρχία. Γιατί λαϊκή, το ίδιο πρόβλημα. Στιγμή, όμως, αφήστε με, σας αφήνω. Σε 30 λεπτά μιλάτε εσείς. Λαϊκή κυριαρχία δίχως τον φορέα, το υποκείμενο που είναι το κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα, όταν λέω εγώ ότι χρειάζεται ανάκτηση της κρατικής κυριαρχίας. Το κράτος δεν, ανάρξηση... δεν είναι υποκείμενο της λαϊκής κυριαρχίας. Δεν είπα αυτό. Όχι. Είπα ότι, δίχως, ότι η λαϊκή κυριαρχία δεν υπάρχει δίχως το κράτος εντός του οποίου ασκείται, από τον ορισμό του. Από τον νομικό ορισμό. Συνεπώς, αν δεν ανακτήσω την κρατική μου κυριαρχία. Γιατί υπάρχει υποκείμενο, υπάρχει φορέας της λαϊκής κυριαρχίας. Λοιπόν, αν δεν ανακτήσω λοιπόν σαν. Αυτό που λέγεται λαϊκή κυριαρχία. Ως κράτος, δεν θα μπορέσω να εξασφαλίσω και την επιβίωσή μου ως έθνος. Να τα πω λίγο πιο. Δεν έχω χρόνο. Όχι, απλά δύο λόγια θα πω. Ότι αυτό που λέγεται λαϊκή κυριαρχία στο εσωτερικό λέγεται εθνική κυριαρχία προς το εξωτερικό. Έτσι. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, το κράτος... Η λαϊκή κυριαρχία έχει να κάνει με την οργάνωση, συγκρότηση του κράτους. Ως οργάνωση έχει... της κοινωνίας και του λαού, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα. Η λαϊκή κυριαρχία έχει να κάνει με τη συγκρότηση του κράτους και με την εσωτερική κατανομή ισχύως, με τον χαρακτήρα του κράτους. Δεν έχει να κάνει με την κρατική κυριαρχία καθεαυτή. Είτε έχω λαϊκή κυριαρχία, είτε δεν έχω, στο εσωτερικό του κράτους, την κρατική μου κυριαρχία την έχω απολέσει εφόσον είμαι υποτελής. Όχι, πρόσεξέ με εδώ πέρα, κάνε μια παράταση. Κρατική κυριαρχία σημαίνει κυριαρχία εναντίον του λαού. Εθνική κυριαρχία είναι αυτό που εννοείς. Κρατική κυριαρχία σημαίνει προς κρατική έξω. Κυριαρχία σημαίνει εναντίον του λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, και κράτησε το αυτό, διότι είναι μέγα θέμα και άμα θες τη διάθεση σου. Την επόμενη φορά θα το βάλω από την αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ εσάς που είμαστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος και οι καλεσμένοι του. Τα γνωστά Contra News αύριο το πρωί στα περίπτερα, έχει και ενδιαφέρον. Contranews.gr για 24-ωρη ενημέρωση, συνεχή και εμείς εδώ ξανά με τον Μάκη Κουρή την Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.